Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Επίσης, ναι. 16 Μαΐου, Δευτέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 4. Θα αρχίσει πάλι ο Τσόρμπα, θα λέει. Πότε έφτασε 16 Μαΐου. Πότε πέρασε και όλα, ήρθε η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Πότε θα τα πούμε όλα αυτά που έχουμε. Θα τα πούμε αυτά τέλη Μαΐου, θα τα πούμε. Δηλαδή. Τον πιάνει η κρίση μέσης ηλικίας και περνάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Κάντε κάτι να του δυσκολέψετε την ημέρα. Να μην περνάει γρήγορα ο χρόνος. Που διάβασα πριν από λίγο. Ναι, για πες. Μήνυμα. Στο Twitter, βεβαίως. Εσύ που κέρδισε το Τζόκερ, έλα να κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης τώρα. Όποιος και αν είσαι, ρε παιδί, δεν παίζει ρόλο αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγαν το ίδιο. Αν το βρείτε, πείτε και σε εμάς. Ο Τάδε Γιάννα είχαν βγει τα τίγια της Βουλής. Είχαν βγει τα απόθεν έσχεση της Βουλής. Και ξέρω εγώ, ένας είχε 70 σπίτια. Και έλεγε ο Τάδε, δεν θυμάμαι ποιος, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Που έχει 70 σπίτια είναι ελεύθερος. Δεν ρωτάω εγώ, η μαμά μου ρωτάει. Διότι έχουμε θέματα αποκατάστασης. Κοιτάξτε τώρα, επειδή υπάρχει αυτό το θέμα με τον Τζόκερ και τον έναν υπερτυχερό και λείπει ο Σταύρος Κόλκας, το μυαλό πάει σε διάφορα σενάρια. Γιατί λείπει, γιατί δεν ήρθε, αν θα ξανάρθει, τι συμβαίνει, τέτοια πράγματα. Θα αναγκαστούν τα περιοδικά να κάνουν νέο θέμα για τους περιζήτητους Γεργένηδες και να τον έχουν στην κορυφή. Άμα βγει η φήμη ότι έχει σχέση με το χθεσινό του Τζόρκη και τα χαμός. Εννοείται. Χαμός. Ενισχύεται η ΑΕΚ μετά και τα πανωτά Τζόκερ. Γιατί το λες αυτό. Πιστεύω θα πέσουν αρκετά λεφτά το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι. Δύσκολα. Δύσκολα να πέσουν πολλά λεφτά στην Ένωση. Ξεκινάμε το ΠΑΟΚ 24. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Και βεβαίως, μια και βασικό θέμα είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα παιχνίδι χθες και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναδούμε. Ναι, γιατί έτσι, είναι σήμερα αυτή η συνεδρίαση της Λίγκα που κρίνει πολλά. Μίλησε και ο Ίβιτς. Έτσι, ναι, άμα σέβεσαι τον εαυτό σου και είσαι μέλος και συμμετέχεις και έχεις ένα ρόλο, ξέρω εγώ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ρωτάνε σήμερα πότε ξαναπαίζουν οι ομάδες. Η απάντηση είναι φυσικά δεν ξέρουμε. Θα δούμε, έχει ο Θεός. Ναι, αλλά και αυτό το απρόβλεπτο όμως είχε ένα ενδιαφέρον, ναι, Δημήτρη. Ναι. Σε κρατάει. Εσύ δεν έλεγες. Οι άλλοι ξενέρωτοι παίζουμε Δευτέρα, Κυριακή, Πέμπτη, ξέρω όλες μέρες. Δεν το σας παίζει, ρε φίλε. Τώρα πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα και του χρόνου εσύ ξέρεις αν βολεύει να πας να δεις ένα εντός έδρας παιχνίδι να αποθεώσεις τους πρωταθλητές. Τι είναι αυτά. Ξενέρωμα. Κανένας δεν ξέρει το αύριο τι θα φέρει. Πρέπει να είμαστε έτσι. Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Σαν να είναι η τελευταία μας, Δημήτρη Ζομπατζόγλου. Το κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπεις σαν ένα τελευταίο. Σαν να τελειώνει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μετά τα 90 λεπτά. Αν το σοβαρέψουμε, έτσι το βλέπαν χθες οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λες και δεν πρόκειται να ξαναπαίξουν μπάλα. Τα δώσαν όλα. Έτσι είναι το σωστό. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Την ώρα που. Μην τους πείτε ότι συνεχίζουν. Την ώρα που ο Μάρκους Μπέρκ κάνει αυτή την εκπληκτική ενέργεια. Στον γκολ. Σουτάρει, σκοράρει, ναι. Ένα γκολ από τα καλύτερα του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος. Εντάξει, σε τα καλύτερα. Μετά θα πούμε για την κολάρα του Χαρίση. Λοιπόν. Πόσο έπρεπε να είναι η απόδοση για να παίξει μια ανατροπή ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μια ανατροπή. Μια ισοφάριση ΠΑΟΚ. Να παίξεις στο Χ. Την ώρα που βάζεις τον γκολ. Αρκετά. Δεν έχεις πει πάλι χάσαμε. Όχι. Όχι. Εκεί σου φεύγει το άγχος. Με το που τρως τον γκολ σου φεύγει το άγχος. Λες τώρα εντάξει, ό,τι είχα να χάσω το χάσα. Από εδώ και πέρα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ευτυχώς σοφαρίζεις νωρίς. Βάζεις και εσύ μια γκολάρα και σοφαρίζεις νωρίς. Μια ομάδα η οποία δεν έχει κερδίσει κανέναν μεγάλο. Μεγάλος λούζερος τραυματισμός και ο Παναθηναϊκός αυτός ο φετινός. Δεν έχει κερδίσει κανέναν από την πεντάδα. Κανέναν. Σε πολλούς αγώνες. Και μάλιστα αρχίζει και χαλάει ένα εκπληκτικό προφίλ του Παναθηναϊκού στα play-off, όπου είναι πολύ πιστικός εντός και εκτός έδρας. Είχε στην έδρα του 16 παιχνίδια, 12 νίκες, 4 ισοπαλίες. Παρ' όλα αυτά, τους βλέπεις ότι ακόμα πιστεύουν ότι είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Έτσι, εντάξει. Έτσι είναι η φανέλα, να το πω έτσι. Αλλά αυτό μπορεί να τους γυρίσει και μπούμεραγκ. Γιατί αυτή τη φορά το πιστεύουν χωρίς να το έχουν. Ναι. Ενώ άλλες φορές το πιστεύουν. Ενώ τους υποτιμούν οι άλλοι. Τώρα ούτε να τους υποτιμήσει κανείς από τους τρεις αντίπαλους πρόκειται, αλλά σαν να μην το έχουν κιόλας. Τους έχει φύγει εκείνο το αστέρι. Η τύχη του Παναθηναϊκού που έλεγες ρε, εσύ, ρε, μία φάση βρήκαν και την κάνανε. Αφανεί από εδώ και πέρα. Αφανεί και στη συνέχεια. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή γραπτά μηνύματα γράφεται FM. Αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 54526. Λίγο θα είναι μαζί μας και ο συνάδελφος, ο οποίος λογικά δεν έχει κερδίσει τον Τζόκερ και επιστρέφει κανονικά από την Αθήνα. Δηλαδή, λογικά σήμερα θα πήγαινε στο αεροδρόμιο.
Αν έχει πάρει αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη, δεν έχει κερδίσει ο Τζόκερ. Αν έχει πάρει αεροπλάνο για άλλη πόλη, για άλλη χώρα, για άλλη Ήπειρο, μάλλον κάτι τρέχει. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγα λεπτά, όπου τον περιμένουμε, γιατί τηλεφώνησε και είπε ότι μπαίνει στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Άρα, αισιοδοξούμε. Για βεβαίως, αισιοδοξιστή αισιοδοξής. Μακάρι να έχει δει τον Τζόκερ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το ύποπτο είναι γιατί μπαίνει έτσι τόσο άνετα στο αεροπλάνο χωρίς να ξέρει τι θα γίνει με το επόμενο παιχνίδι και χωρίς να μας πουλήσει, ας πούμε, έστω ένα πρόλογο ότι ήταν μήπως να μείνω. Εσύ μήπως... μπορείς να μου πεις γιατί ο Πάοκ μένει στην Αθήνα. Να κάνω δουλειά, να. Α, πες μου, γιατί ο Πάοκ μένει στην Αθήνα. Εγώ δεν το καταλάβει ακόμα. Ναι. Ξέρω ότι είναι. Δηλαδή, τώρα γελάτε εσείς και τα λοιπά. Ο παίκτης στο ξενοδοχείο τρελαίνεται. Είναι τόσο κουρασμένος ψυχολογικά εδώ και 11 μήνες, στο ξενοδοχείο του γυρίζει το μάτι. Δεν έχει τι να κάνει. Και τον κρατά στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρουμε βέβαια και για ποιο λόγο μέχρι την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ σκέφτονταν αν πρέπει να παίξει Τετάρτη ή όχι με τον Πανιόνιο. Και βγήκε χθες ο Ίβιτς και είπε βέβαια αυτό που ισχύει. Ότι δεν γίνεται. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν απαντήσεις. Για το ερωτηματικό πότε θα γίνουν τα επόμενα παιχνίδια θα δοθούν απαντήσεις στη διάρκεια της ημέρας και σε λίγες ώρες από τώρα. Μαθαίνουμε ότι πριν το συμβούλιο στη Λίγκα, όπου θα συμμετέχουν λογικά όλες οι ομάδες, όσες πάνε τέλος πάντων και όσες ενδιαφέρονται, θα κάνουν άλλη μια συνάντηση εκπρόσωποι των τεσσάρων που παίζουν στα play-off, για να ίσως να αποφασίσουν ένα προσχέδιο, έτσι, μεταξύ τους και να το προτείνουν και στους υπόλοιπους. Από Παρασκευή είχαμε προειδεάσει για το τι περίπου θα συμβεί. Ήταν τότε ανοιχτό το θέμα αν το Πανίνος ΠΑΟΚ θα γίνει Τετάρτη ή αν θα γίνει μαζί με το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, όποτε και αν αυτό πραγματοποιηθεί, μάλλον Παρασκευή. Και αυτό ουσιαστικά παραμένει και το ανοιχτό ζήτημα τώρα, με τον ΠΑΟΚ πλέον να έχει ξεκαθαρίσει, γιατί μέχρι και χθες προχθές δεν το έχει ξεκαθαρίσει, όλος παραδόξος. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ξεκαθαρίσει ότι φυσικά πρέπει τα δύο μάτς να γίνουν μαζί. Ναι, ήταν ένας χειρισμός του ΠΑΟΚ περίεργος, με την έννοια ότι στις προηγούμενες συζητήσεις που κάνανε οι τέσσερις μεταξύ τους, φάνηκε η ΑΕΚ αυτή η οποία ήταν η αδικημένη, να το πω έτσι, αυτή που περιμέναμε να μάθουμε την άποψή της. Πότε να γίνει το ένα, πότε να γίνει το άλλο μάτς, γιατί εμπλέκονταν στο κύπελο. Αλλά δεν αφορά μόνο αυτό. Αυτό που ήθελε. Ναι, ωραία, δεν αφορά όμως το θέμα. Πήγε ένα μάτς στο τέλος. Το κατάφερε. Με βάση το γκάπ. Δεν δέχθηκε ένα σχέδιο που του προτάθηκε να παίζει Σάββατο με τον Πανιόνιο και έκανε αυτό που την συνέφερε. Το ΑΕΚ Πανιόνιος θα πραγματοποιηθεί όταν θα έχουν τελειώσει τα play-off. Όφελος είναι αυτό. Κουρασμένοι, ξεκουρασμένοι κτλ. Όφελος είναι να έχεις ένα μάτς έτσι καβάντζα στην άκρη. Από την άλλη, άμα δεν είναι να γίνει το μάτς την ίδια ώρα, έχει σημασία αν θα γίνει το ένα την Τετάρτη και το άλλο άλλη μέρα, Πέμπτη ή Παρασκευή. Μόνο από θέμα ξεκούρασης δικαιούται ο ΠΑΟΚ να πάρει μια-δυο μέρες. Βέβαια, και να συμβαδίσει. Ο Πανιόνιος έχει τόσες μέρες να ξεκουραστεί. Ναι. Είχε. Ναι, γιατί δεν έπαιξε το Σάββατο ή την Κυριακή με την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια βλέπεις ότι σε κάθε μάτς συνεχίζεται αυτή η κατάρα. Στο πρώτο μάτς έχασε ένα παίχτη, στο δεύτερο μάτς έχασε δύο παίχτες. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ή ο Πανιόνιος στο ένα μάτς που έδωσε, είχαν κάποιο τραυματισμό, βγήκε κάτι. Η ΑΕΚ είχε μια αποβολή με τον ΠΑΟΚ. Την αποβολή που είχαμε και εμείς. Ο Πανιόνιος είχε τον Ασαριφά, έχει πρόβλημα ο Ιρανός. Έχει ένα ζήτημα, δεν ξέρω, θα κάνει εξετάσεις, μυϊκό. Βγαίνουν, τι θα βγουν, είναι τέλος χρονιάς. Θα βγει όμως καθαρά. Θα βγει το Ζάιρο. Κάτσε και Ζιόλι. Τις δύο αποβολές. Ναι, κυρίως αυτά. Κάρτες που φορτώνονται και πλησιάζουν στα όρια. Ο Τζαβέλας είναι στο όριο. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα παίξει ο Τζαβέλας, θα ηρεμήσει. Ο μισός ΠΑΟΚ. Μισή φιλαλού του ΠΑΟΚ θα ηρεμήσουν. Δεν θα παίξει ο Τζιόλι. Ναι, θα πανηγυρίζουν. Θα λυθεί το πρόβλημα. Θα πανηγυρίζουν. Θα παίξει ο Χατζησαΐας που τα κυκλώματα τον έχουν φάει και δεν παίζει. Τι ζούμε. Και απ' την άλλη, βεβαίως υπάρχουν τα θέματα με τις αποφάσεις και μελετήρες των κανονισμών. Δίκιο έχει εδώ ένας φίλος. Στο πρώτο μάτσο ο Τζιμπούρ γλιτώνει την αποβολή και συνεχίζει να παίζει. Έχει δικαίωμα να παίξει τα επόμενα παιχνίδια. Χθες γλιτώνει την αποβολή άλλη παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο παίκτη του ΠΑΟΚ δεν γλιτώνει γιατί εκεί τηρεί το κανονισμός. Για τον Τζαβέλα και την κίτρινη κάρτα επίσης τηρεί το κανονισμός.
Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ήταν χθες η διαιτησία του Κίζα καταδικαστική και σφαγιαστική και πολύ κακή για το ΠΑΟΚ. Για εκτός έδρας παιχνίδι, όπως το έχουμε ζήσει, είχε καλή αντιμετώπιση ο ΠΑΟΚ στα μικρά σφυρίγματα. Όταν είσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, λόγω του Τζιόλι, όχι του λόγω του Κίζα, λόγω του Τζιόλι από την αρχή και στο τέλος έχουν σφυριχτεί 23 φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ και 14 υπέρ του Παναθηναϊκού, αυτό δείχνει μια καλή αντιμετώπιση. Να μην γελιόμαστε. Ο Τζαβέλας πήρε 7 φάουλ επιθετικά. Με την πονηριά του, με αυτό το ναι. που έχει. Τα δίνε. Είναι κάτι. Αλλά σε κάποια μεγάλα σφυρίγματα και στην τήρηση του κανονισμού στις Ήβρεις που εκτόξευαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, εκεί σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα. Στον πειθαρχικό το έχασε από την αρχή στις διαμαρτυρίες και φαινόταν ήταν τεχνητή η ένταση του Παναθηναϊκού σε αυτό. Γνωρίζοντας ο Παναθηναϊκός ότι ναι, δεν πρόκειται να ευνοηθεί ξεκάθαρα, αλλά θα μπορούσε να πάρει κάποια σφυρίγματα. Το πήγε πολύ εκεί και εφόσον του βγήκε και από το 20 έπεσε και με παίχτη παραπάνω, σου λέει τώρα θα του εκνευρίσουμε να τελειώσουν αυτοί με 8. Είναι μια κίτρινη πουλή του Κουντρουμπή σίγουρα. Όχι. Πριν το ημίχρονο, πριν το τέλος του ημίχρονου. Που δόθηκε στο σκληρό μαρκαρένο στον Κίτσιου, εκεί πήρε κίτρινη. Που κι εγώ λέω ότι καλώς κίτρινη ήταν, εντάξει, το κόκκινο ήταν τραβηγμένο. Έχει άλλη μία. Σε ίδια φάση. Πάλι πάσα κάνει ο Κίτσιου και μετά την πάσα ο Κουντρουμπή του παίρνει τα πόδια. Το έχει δείξει η τηλεόραση. Και δίνει, δίνει πλεονέ... φάουλ χωρίς κίτρινη. Όχι, δεν έδωσε. Δεν έδωσε καν φάουλ. Πλεονέκτημα που μπάλε πήγε σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πήρε κίτρινη. Και άλλη μια γωνιά σε διεκδίκηση με τον Αθανασιάδη. Ο Κουντρουμπής σίγουρα θα μπορούσε να αποβληθεί. Αυτό είναι ένα σφύριγμα που το γλίτωσε ο Παναθηναϊκός. Γλίτωσε ο Μπέρκ με το Φακόφ. Το οποίο εντάξει το είδαν ακόμα και ο. Ποιο να πει τώρα. Και η γυναίκα του το είδε. Και ο Μπέρκ βρίζει και το δείχνει η εικόνα και ο Ζέκα. Βρίζει τον επόπτη και το δείχνει. Ο Ταυλαρίδης. Που... Στη φάση εκείνη που το έδωσε out. Ναι. Βάζει και το χέρι μπροστά. Όπως βάζει. Άρα λοιπόν για να μην πώς το πω, δημιουργούνται εντυπώσεις, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και λέμε η αποβολή ήταν. Και πρέπει έτσι να σφυρίζονται όλα στη Super League. Όχι άμα το κάνει παίχτης του Ολυμπιακού να σφυρίζουμε αδιάφορα και αν το κάνει παίχτης του ΠΑΟΚ. Να τον βγάζουμε στην κάρτα και να λέμε λάθος, ο αλήτης που θα του έτρωγε τα νιάτα. Λάθος του Τζιόλι, ναι. Τον οποίο όμως Τζιόλι τον ξέρουμε. Δεν έχει αποβληθεί ποτέ. Δεν έχει δώσει τέτοια σκαριά ποτέ. Άρα τα επίθετα τώρα, κάτι περίεργα επίθετα που του αποδίδονται είναι για γέλια. Δεν υπάρχουν. Άνα, μπράβο. Για τον Τζιόλι. Λέμε λοιπόν ότι η αποβολή του Τζιόλι ήταν ότι οι δύο κίτρινες για τις οποίες οι παίχτες εκείνη την ώρα στην ένταση του αγώνα ζητήσανε κόκκινη του Παναθηναϊκού, κίτρινες ήταν. Γιατί ναι, μεν είναι σκληρά φάουλ. Αλλά δεν είναι αυτό το δολοφονικό που ήταν το πρώτο. Απλά στην περίπτωση του Κουτρουμπή που έδωσε διάφορες μάχες στην διάρκεια του αγώνα και δεν έδειξε να φοβάται ναι. το γεγονός ότι έχει κάρτα, γιατί και αυτό είναι, παίζει ρόλο στην ψυχολογία του παίχτη. Mm. Ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να βγει ο Κουτρουμπής με κόκκινη. Αλλά αν φοβάται και έχει το νου του από την κίτρινη που πήρε, γιατί εσύ σαν διαιτητής του επιβάλλεις με την αυστηρότητά σου. Να έχει το νου του και να μην παίζει σκληρά όπως έπαιξε στη συνέχεια, εγώ θα έχω όφελος. Και όμως ο Κουντρουμπής ούτε φοβήθηκε ότι θα πάρει κάρτα και ούτε και την πήρε την κάρτα που θα μπορούσε σε μία τουλάχιστον περίπτωση να την πάρει και να αποδοθεί και πάλι ισορροπία αριθμητική στη διάρκεια του αγώνα. Και βέβαια κάνα δύο φάουλ τα οποία έστησαν τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή, γιατί έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στα στημένα, εμένα με εκνεύρισαν του Κίζα. Και αναρωτιέμαι γιατί. Αλλά η εξέλιξη του αγώνα έτσι όπως το έθεσες, με τον αριθμό των φάουλ που σφυρίχτηκαν εκατέρωθαν και με κάποια φάουλ που πήρε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο αμυντικά, νομίζω ότι εκεί επέβαλαν πάλι μια ισορροπία. Δείχνει τουλάχιστον ότι δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κάποιον. Δείχνει το πιο αρρωστημένο πράγμα που υπάρχει στη διαιτησία, Δημήτρη. Ότι αυτός ο διαιτητής μπήκε εκεί γιατί αυτοί που τον όρισαν ξέρανε ότι θα μπει. Να μην τον πω αυτό το που τελειώνει σεσμένος. Αλλά εφόσον υπήρχε όλη αυτή η ιστορία με τον ίδιο διαιτητή να σφυρίζει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να βγάζει ανακοίνωση ο διαιτητής. Ναι, τον κάναν διαιτητή από το πουθενά. Γιατί είδε μία φάση ως να μην επηρεάζει ο παίχτης που ήταν εκτεθειμένος τη φάση και να δίνει γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Εκείνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Επιστρέφουμε 17 λεπτά πριν τη μία εδώ στον Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα για να έχουμε μια πρώτη εικόνα τι συμβαίνει λίγο πριν ξεκινήσει το συμβούλιο στη Λίγκα. Είπαμε ότι οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν θα συναντηθούν πριν το συμβούλιο για να ετοιμάσουν ένα προσχέδιο το οποίο θα πάει προς έκριση και από όλους τους υπόλοιπους όσους δώσουν το παρόν. Ο φίλος μας ο Θόδωρος από το Ηράκλειο γράφει στην ομάδα μας στο Facebook τι πρέπει άλλο να συμβεί για να βγάλει μια ανακοίνωση ΠΑΕ για αυτές τις διαιτησίες. Δεν χρειάζονται και πολλά, μόνο ότι ο Κίας μένει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Η ΑΕΚ έπρεπε να παίζει με 10 από το 40, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίζει χωρίς τον Κουτρουμπή μπροστά στα μάτια του επόπτη έλεος. Φίλε από το Ηράκλειο, μια ανακοίνωση. Το μόνο που θα κάνει είναι να ικανοποιήσει εσένα ότι έβγαλε ο ΠΑΟΚ μία ανακοίνωση. Δεν έχουν αποτέλεσμα αυτές οι κινήσεις. Η διαιτησία, ανακοινώσεις και αυτά είναι 20-30 χρόνια πίσω. Δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Είσαι σαν που είναι και δείγμα δυναμίας τελικά. Εντάξει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ανοίξουμε και γραμμές, έτσι πιστεύω θα προλάβουμε ναι. Λίγο. Αν και έχουμε δύο τηλεφωνικές κουβέντες να κάνουμε με τους συναδέλφους, διότι ο Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24 είναι στην Αθήνα και η Ελένη Μπούντου είναι στη συνεδρίαση της Λίγκας. Ο Σταύρος θα μας πει όλα τα παραλυπόμενα από τη χθεσινή αναμέτρηση. Έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά θα ανοίξουμε και λίγο γραμμές να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Ναι, στη δεύτερη ώρα. Ναι. Στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική έπαιξε χθες μόνο ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία από 4 πλέον βαθμούς. Οι δύο ομάδες, τους δύο μένει η ΑΕΚ, στον ένα ο Πανιόνιος εκκρεμεί το ΑΕΚ Πανιόνιος που βάσει λογικής θα γίνει στην πρώτη διαθέσιμη ελεύθερη ημερομηνία η οποία είναι 1η Ιουνίου. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή να έχουν τελειώσει τα play-off και το ΑΕΚ Πανιόνιος να εκκρεμεί και να γίνει 1η Ιουνίου. Όπου αυτές οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν με πόσους βαθμούς τελείωσαν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό συνέβη την περασμένη εβδομάδα όταν δεν πέρασε η πρόταση για να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι Σάββατο. Τα πέρασε την πρόταση η ΑΕΚ. Αύριο γίνεται κανονικά ο τελικός του κυπέλου, πλέον δεν αλλάζει κάτι, αυτό ισχύει. 8:30 θα παίξουν κανονικά Ολυμπιακός ΑΕΚ και είναι προγραμματισμένος αγώνας Πανίνος ΠΑΟΚ για την Τετάρτη. Θα φανεί σε λίγη ώρα τι θα αποφασιστεί για αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πλέον ό,τι και να πίστευε είναι υποχρεωμένος να στηρίξει αυτό που θέλει ο προπονητής του. Ο προπονητής του χθες πολύ φυσιολογικά είπε ότι δεν γίνεται εμείς να παίζουμε κάθε τρεις μέρες και άλλοι να ξεκουράζονται. Πρέπει να αναβληθεί το παιχνίδι, δεν είναι δίκαιο οτιδήποτε άλλο και αυτό πρέπει να στηρίξει ο ΠΑΟΚ στη Λίγκα και προφανώς αυτό θα κάνει για να μην παίξει Τετάρτη. Και μάλλον να παίξει όποτε γίνει το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Θυμίζουμε, γιατί τώρα υπάρχει μια ισοβαθμία. Σε περίπτωση ισοβαθμία στα play-off, το τελευταίο κριτήριο είναι η θέση που κατέλαβε η ομάδα στο πρωτάθλημα. Αυτό ευνοεί τον ΠΑΟΚ κάπως. Ναι, ναι. Κι όμως αυτό ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μετρούν πρώτα τα αποτελέσματα των ομάδων που ισοβαθμούν τα μεταξύ τους στα play-off, μετά τα goal στα play-off, η καλύτερη επίθεση στα play-off και τέλος η βαθμολογία στην κανονική περίοδο. Άρα αν τυχόν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική και ισοβαθμίσουν, ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω γιατί πήρε χ στη λεωφόρο και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αυτό για να το έχουμε υπόψη μας για τη συνέχεια της έξτρα διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και αν έρθει η ισοπαλία 0-0 και ισοβαθμίσει. Μετράτα ναι. Εκτός έδρας. Ή πρώτα τα συνολικά τέρματα. Τα συνολικά στα play-off. Τα συνολικά στα play-off, όχι στα μεταξύ τους παιδιά, στα play-off. Αν δεν λάθος. Πάντως είναι πρώτα όλα τα κριτήρια των play-off και μετά το πρωτάθλημα. Εντάξει, ακόμα προς το παρόν δηλαδή δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε τόσο πολύ, αλλά κάποια στιγμή ίσως να το πούμε υπόψη μας. Ναι, και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε έναν αγώνα μέχρι το 20 σχετικά έτσι ανοιχτό με τον ΠΑΟΚ να θέλει να παίξει,
να πάρει την κατοχή όπως το συνηθίζει, να ψάξει επιθέσεις. Δεν έβγαλε τελικές προσπάθειες, παρότι μπήκε καλούτσικα στο γήπεδο. Αυτή τη διάθεση του ΠΑΟΚ όμως την εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και έβγαλε τη μία μεγάλη φάση του Μπέρκ στο 8, γιατί ήταν ο ΠΑΟΚ ανοργάνωτος και δέχθηκε φάση ρατέτ. Έτσι, αυτή τη διάθεση του ΠΑΟΚ την εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και έβγαλε το μοναδικό ίσως ρατέτ στο παιχνίδι στο 8, σε φάση όπου έβγαλε ο Γλύκος μεγάλη επέμβαση κόντρα στον Μπέρκ. Από το 20 και μετά άλλαξε το παιχνίδι. Κακιά στιγμή για τον Τζιόλι. Πραγματικά κακιά στιγμή και άτυχη, γιατί δεν το έχει ξανακάνει. Δεν είναι τέτοιος παίχτης. Τώρα πώς του βγήκε, πώς του έφυγε, τι συνέβη. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Εντάξει. Θα πεις πρώτη φορά το έκανε. Λάθος όμως. Λάθος πολύ μεγάλο και για τον αγώνα αυτό και για τα play-off ολόκληρα και την ομάδα που κουράστηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Έχουμε καμιά εικόνα πόσες αγωνιστικές είναι τιμωρία. Αυτή είναι απευθείας κόκκινη. Είναι κόκκινη. Μία, δύο. Ξέρω. Σαν απευθείας. Δεν ξέρω η πειθαρχική πώς μπορεί να το κρίνει. Σαν αντιαθλητικό παίξιμο, σαν. Δεν νομίζω. Να πω ότι είναι μία δηλαδή. Μάλλον. Θα είναι σημαντικό να είναι μόνο μία, να ξεκουραστεί και λίγο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα γινόταν ένα rotation. Τώρα αναγκαστικά θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Εκουράζονται οι άλλοι που κουράστηκαν και χθες. Για να καλύψουν το δικό του κενό. Εντάξει, ναι. Και δεν έχει κάτσει. Σε περίοδο που λείπει και ο κάτσε. Αντώνη, επιστρατεύεις. Αντώνη. Είναι και ο Κολάσαλη. Που λες ότι είναι και εδώ μια λύση εκεί. Γιατί πιο επιθετικά δεν έχει καμία ουσία. Αλλά είναι ανάγκης. Γιατί κακά τα ψέματα, τέσσερις είναι οι μέση που πραγματικά βασίζεσαι. Και τους λέω με τη σειρά που πιστεύω εγώ: Τσίμηρο του Χαρίση και Τζιόλη μαζί με τον Κάτσε. Δεν είναι. Τσίμηρο του Χαρίση, Τζιόλη, δηλαδή, Κάτσε. Που υπήρχαν πιο πολλές λύσεις εκεί. Και εκεί έχουμε ήδη δύο. Δύο στις τέσσερις έχουμε πρόβλημα. Τα προβλήματα. Μετά το 20 λοιπόν, αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ πήρε παθητικό ρόλο στο γήπεδο, περίμενε, οργανώθηκε, αμύνθηκε αρκετά καλά, δεν μπορούσε να επιτεθεί. Αλλά κράτησε εύκολα το 0, το γκολ ήρθε στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου από μια ολιγορία και από το φοβερό άψογο τελείωμα του Μπέρκ. 1-0 ο Παναθηναϊκός και το θετικό για τον ΠΑΟΚ τον ισοφάρισε πολύ γρήγορα με την κολάρα του Χαρίση. Και μια και λέμε για αμυντικά χαφ. Μεγάλη υπόθεση να έχεις χαφ που μπορεί να σου κάνει τέτοια τελική ενέργεια. Πράγματα τα οποία λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Τα αμυντικά του χαφ έχουν τρεξίματα, είναι δυναμικοί, έχουν πολλά τέτοια πλεονεκτήματα. Δεν είχαν ή δεν έχουν τελικές ενέργειες, γκολ, assist κτλ. Να αποχαρίσει και αυτό το ταλέντο εκτός περιοχής με το σούτ το οποίο το δοκιμάζει και το έχει και χθες ήταν τέλειο. Και ισοφάρισε γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Φοβερή στιγμή για την περιγραφή του Σταύρου Κόλκα. Τον γκολ του Χαρίση. Στη Λεωφόρο. Γιατί δεν έχω παρατηρήσει και άλλα γκολ στη Λεωφόρο. Ναι, παιδί μου, λέω ότι ήταν μια. Αίτητος είμαι. Αίτητος. Φέτος. Στη Λεωφόρο. Πράγματι. Και μετά το ίδιο μοτίβο στο παιχνίδι, έτσι. Ακίνδυνος Παναθηναϊκός, χωρίς φαντασία, χωρίς ταχύτητα. Φάση που έκανε ο Παναθηναϊκός το 8-11-11, το γκολ και το δοκάρι του Μπέρκ. Δεν υπάρχει άλλη φάση. Και ένα γύρισμα του Μπέρκ λοιπόν εκεί όπου ο Μαλιζάς ολιγόρησε και τον άφησε να γυρίσει και η μπάλα πήγε ευτυχώς στο δοκάρι για τον Μπέρκ. Σας άκουγα για τον Κίζα, με νευριάσατε, να ξέρεις. Για τον κύριο Κίζα. Αυτό το πράγμα που δουλεύει στο τέλειο τη Θεσσαλονίκη. Είχε καλή τιμή το πίσω ΠΑΟΚ. Συνεχίζει. Στο παιχνίδι. Ως φιλοξενούμενος είχε. Βάλτε λίγο κάτω να δεις τι γίνεται. Εντάξει. Φάγω τα Βατζηλίκη τώρα από τον Ζέκα και τον Βολέτο και τον Μπέρκ από το πρώτο λεπτό να την πέφτουν επίθεση του Τζαβέλα. Ωραία. Να κάνουν καραγκιοζλίκια όλη την ώρα και αυτός ο Χέστης, γιατί περί Χέστη πρόκειται. Εντάξει. Να μην σφυρίζει τίποτα και να μην βγάζει κάρτα ποτέ. Πώς σφύριξε. Να μην βγάζει κάρτα. Κάθε φορά Παναθηναϊκός το ίδιο πράγμα. Μπουρουμπούρου. Μιλάνε δική σου κάρτα. Κάνει λάθος ο Τζιόλης, κόκκινη. Κουτρουμπής το κάνει δύο κόκκινη, φορές. Κόκκινη, να κάνουμε. Κόκκινη, αγόρι μου, δεν είπα να μην το δώσει. Αλλά να δώσει και το Τσιμπούρ στο προηγούμενο παιχνίδι, να δώσει και το Κουτρουμπή. Τώρα να έχουν και άλλοι απόλυτοι. Τι φταίει ο Κίζας. Ναι, αγόρι μου, γενικά λέω. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι εντάξει, δεν τον έσφαξα το ΠΑΟΚ, του έδωσα φάουλ. Τι ωραία. Τα έδωσα τα βλαχάκια να μην έχουν και παράπονο. Παίρνει αυτό το κλίμα εσύ. Με το γελίο του υποκείμενου. Αλήθεια είναι. Ναι, ότι είμαστε βλαχάκια ίσουνα... και είμαστε συνήγματα. Άσε μας. Αλήθεια είναι ότι ήσουν σε δύσκολη θέση.
και πήρε πολλά τέτοια σφυρίγματα. Αν τα έπαιρνε αντίπαλο σε Τούμπα, ακόμα στην Τούμπα θα ήσουν. Ποια φάουλ δεν ήταν. Χωρίς φωνή. Εντάξει τώρα. Ποια δεν ήταν. Ούτε καν καθυστέρηση δεν κράτησε. Εκείνη το, το μόνο γιατί έχει καταλάβει το τι έχει κάνει και πού θα κάνει βόλτες την άλλη μέρα. Το έχει καταλάβει. Εντάξει, και κρατάει 4 και 15. Δηλαδή νομιμοποίησε το παραμύθι του Τζαβέλα εκεί που έπεσε κάτω και έκανε τον νεκρό. Παραμύθι του Τζαβέλα. Εντάξει, δεν ήταν. Και έκανε το σωστό. Με 10 πέσω από το 20. Αλλά όχι τώρα να μας πούνε ότι μας ευνόησε και ο Κίζας που έχει δώσει φάουλ εκτός περιοχής ανύπαρκτο. Στο λέτο. Έξω την περιοχή. Μπροστά στην εστία. Ανύπαρκτο φάουλ του Σκόνδρα. Πάλι στο τέλος εκεί στο 85. Όμο με όμο. Ωραία. Έχει χαρίσει 10 κάρτες. Του έχουν βρήσει 4 γενιές. 4 γενιές. Δηλαδή παππού, προπάπου, προπροπάπου. Κιζίδες. Προπροπάπου. Ναι, το Κιζέικο, όλο το γενεολογικό μέχρι τη ρίζα έχει φάει πινελί και δεν έχει βγάλει κάρτα και βγάζει τον Τζαβέλα ένατη. Δεν το ήξερε. Άμα το ήξερε, δεν τον έβγαζε. Ναι, 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 δεν το ήξερε. Νομίζει δεν το ήξερε. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Δεν καταλαβαίνει ότι το ξέρουν. Ναι, δεν θα μπορούσε να βγάλει τον Τζαβέλα κάρτα. Πού ρε. Με τόσε κοκορομαχίε. 5 φορέ παρατήρηση τον έκανε. Ένα σου κάνει και στου άλλου. Θα έβγαζε και στου άλλου. Θα έβγαζε και σε αυτόν όμω. Τέλο πάντων, είπαμε ότι δεν έδωσε. Την κόκκινη χαμπάρι όμως ότι την πέφτουν στο Τζαβέλα κατευθείαν οι άλλοι. Ωραία. Ενώ εκείνος δεν θέλει. Μετά ξεκινάει και ο άλλος. Κάτσε ρε εσύ. Διαβάζω Νικολογιάννη. Προκάλεσε ο Τζαβέλας. Ωραία, μέχρι το 10 που προκάλεσε ο Τζαβέλας. Δεν την πέσει ο Νικολογιάννης. Βρε άσους δικούς μας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας. Ο Νικολογιάννης γράφει αυτό το πράγμα. Ότι προκάλεσε ο Τζαβέλας. Ποιος προκάλεσε πρώτος, ρε. Από το πρώτο λεπτό διαμαρτύρονται. Από το πρώτο λεπτό. Άσε τώρα. Τα βατζιλίκη να κερδίσουν το παιχνίδι. Μπάλα δεν παίξαν. Τι θα κάνουνε. Παίξε μπάλα, ρε. Δεν μπορούν να παίξουν. Παίξε μπάλα, μολικότα. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορούν να παίξουν. Εγώ μπορώ. Μπορείς. Τι λες, μωρέ. Όσο μπορείς. Όσο μπορώ. Γιατί να παίξω εγώ όσο μπορώ. Δεν μπορεί να του κατηγορήσει για αυτό το πράγμα. Ναι, καλά. Δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Δεν είναι αρσενικό ποδόσφαιρο. Το πάνε αλλού. Είναι αδερφίστικο ποδόσφαιρο αυτό που παίζουν. Ναι, σιγά. Εντάξει. Δεν μπορούν. Και όταν δεν μπορεί, κάνει άλλα πράγματα. Όταν δεν μπορώ, δεν κάνω έτσι. Ναι, καλά. Πού έκανα έτσι, ρε. Εσύ συγκεκριμένα. Εγώ κόλκας. Έτσι τα κάνεις, εσύ συγκεκριμένα. Άσε το. Και το παιχνίδι λοιπόν μετά το 1-1 κύλησε εύκολα, φυσιολογικά, χωρίς προβλήματα. Με μαχητικούς πολύ τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έβγαλαν πάθος, κράτησαν, κουράστηκαν βέβαια, ταλαιπωρήθηκαν. Έπαιζαν 9 για 11. Και ουσιαστικά, αν ο Ροδρίγκες δεν είχε σταματήσει το κέρμα σε εκείνη τη φάση... Θα τους έκανες και ένα-δύο και άντε να γύριζε μετά αυτό. Ναι, ήταν μια μεγάλη φάση την οποία έχασε ο ΠΑΟΚ. Τώρα βιάστηκε ο Ροντρίγκες, άργησε ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης είναι ο πρώτος που δίνει την μπάλα και φεύγει στον χώρο. Εύκολο. Και πίσω, ο Πασέρ φταίει σε αυτό. Εύκολο φαίνονταν. Τέλος πάντων δεν έγινε. Έτσι τελείωσε το παιχνίδι με αποδοκιμασίες για τον προπονητή του Παναθηναϊκού που δεν έχει βελτιώσει την ομάδα του. Δεν βλέπει κάτι ιδιαίτερο. Η ομάδα θα βελτιωθεί με 9 αλλαγές, φίλε. Και μετά τις μεταγραφές. Και συνεχίζεται. Έγινε κάτι το οποίο δεν είδαμε, κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Όχι, ρε φίλε. Ότι το θέμα είναι ότι ποδοσφαιρικά καθαρά ο Παναθηναϊκός δεν επέλεξε να παίξει ποδοσφαιρικά και το πλήρωσε. Δηλαδή πήγε στη διαμαρτυρία, δεν είχε καθαρό μυαλό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι θέμα επιλογής. Μα αυτή τη μουρμούρα εκνευρίζονται οι ίδιοι περισσότερο. Δεν παίξαν τίποτα 90 λεπτά. Τίποτα. Είναι αδιανόητο να σε πέσει όλο 70 λεπτά να παίχνει λιγότερο και να του κάνει μια μισή φάση. Ψάχνει όλη η ομάδα το Λέτο και τον Μπέρκ να συνεργαστούν. Αυτό είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αλήθεια. Να φτάσει μπάλα εκεί μπροστά, να κάνουν καμιά μαγεία που το έχουν. Είναι πολύ είναι σπουδαίοι παίχτες. Τώρα ο Λέτο πώς θα κρατήσει. Θα ξεκουραστεί για τις λίγες μέρες τώρα. Θα πάρει μια ανάσα. Πάντως επειδή παίξαμε με τους δύο μεγάλους, εγώ επιβεβαιώνεται η αίσθηση που είχαμε από την αρχή του playoff ότι εντάξει, μπορεί και εμείς να μην είμαστε σε καμιά man-a-man φόρμα. Αλλά είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Είμαστε καλύτεροι. Δίκιο ο Χιουάκης. Απλά εγώ φοβάμαι περισσότερο τα παιχνίδια με τον Πανιόνιο. Ξέρετε. Είναι και ειδικά άμα γίνει Τετάρτη. Δεν μπορεί να γίνει Τετάρτη. Ε? Δεν μπορεί να γίνει Τετάρτη. Δεν γίνεται με τίποτα. Έπρεπε να έχει φύγει ο ΠΑΟΚ από την Αθήνα. Ούτε και να έχει αυτή την αίσθηση ο άλλος ότι είναι εδώ και περιμένουν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μάτς Τετάρτη. Με καμία κυβέρνηση, με τίποτα. Δεν μπορεί να το δεχθεί ο ΠΑΟΚ αυτό. Τι να φοβηθεί τις ρήτρες από την ΟΒΑ να χάσουν λεφτά. Και να αναγκαστεί ο ΠΑΟΚ να παίξει με αυτό το σκεπτικό. Αν είναι δυνατόν. Να έχει δηλαδή Τετάρτη βράδυ ο ΠΑΟΚ τρία μάτς και ένα. Τρία μάτς ο ένας, ένα μάτς ο άλλος.
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην διακομωδία. Ούτε συζήτηση δεν έπρεπε να γίνει. Και απορώ την Παρασκευή του Πάχου πώς το σκέφτονταν. Γιατί το σκέφτονταν και το έλεγαν, μα όχι, μήπως και αυτά. Είναι αυτή η βλακεία που έχουμε. Πώς γίνεται αυτό. Η αγαθοσύνη παχιώτικη. Ότι... Το φιλότιμο, ρε. Ναι, ότι και καλά. Εντάξει, μωρέ. Ξέρεις, το συζητάμε. Όχι, δεν συζητάς τίποτα. Το συμφέρον σου τώρα, τι είναι δυνατόν. Να κάνει ό,τι θέλει η ΑΕΚ που κράτησε καβάτζα ένα παιχνίδι και. Δεν ξέρει τι θα γίνει, μπορεί να από καταρρεύσει. Ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι με τον Πανιόνιο να το παίξει πριν τη 1 Ιουνίου. Ούτε και, αυτό και γίνεται. Αυτό είναι ένα του. Γιατί θα. Διαπραγματευτικό. Δεν γίνεται για τον ΠΑΟΚ. Θα χάσει τους διεθνείς του. Το θα μου πεις και πού είναι εδώ. Αλλά και αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Ποιοι είναι. Ο ΜΑΚ. Αυτό. Και ο Κάτσε. Θα πρέπει να φύγουν 30 Μαΐου. Είπε ο ΠΑΟΚ το Πανιόνιο ΑΕΚ να γίνει πριν την 1η Ιουνίου. Θα γίνει τώρα δηλαδή. Που πότε να γίνει το Ακπανιόνιος. Να βρουν μια ημερομηνία. Δεν γίνεται. Ανά τρεις μέρες δεν βγαίνει. Δεν γίνεται να... αυτό που λες. Μόνο να γίνει τώρα την Παρασκευή το Ακπανιόνιος μόνο του, να πάνε όλα πίσω, άρα η τελευταία γνωστή να πάει 1η Ιουνίου. Που θα έχουν φύγει οι διεθνείς. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα θέλει αυτό. Που θα χάσει τον Μπέρκ. Άρα η πιο δίκαιη λύση είναι να παίζουν μαζί δίκαιοι. Και να έχει έκτο και ο Πανίνος. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, και ο Πανίνος. Να έχουν αυτό το μάτς στην άκρη. Τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στην Ελένη Μπούντου που είναι στην Αθήνα να μας δώσει λίγο κλίμα και από τη συνάντηση των τεσσάρων πριν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φίλος ρωτάει θα κάνει η ΠΑΕ σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Ο Γαύρος. Θα αναφέρουμε σε λίγο το τι συμβαίνει. Πάμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Σταύρο Κόλκα, ο οποίος δεν κέρδισε τον Τζόκερ και επέστρεψε Θεσσαλονίκη. Και το ψυχικό είναι δίπλα στο χωραργό που ήμουν. Στο ψυχικό έπεσε. Ναι. Στο ψυχικό. Άντε ρε. Λοιπόν, εδώ είναι κανονικά μαζί μας. Επέστρεψε. Ελένη Μπούντου αφήσαμε στην Αθήνα για πάνε ενδεχόμενο. Και θα πάμε σε λίγο να μας ενημερώσει. Λες η Μπούντου να μείνει μέχρι την Παρασκευή να αλλάξει η μέρα του αγώνα. Ας μείνει κανένα μήνα ρε. Δεν τι ξέρω. Η Παρασκευή. Κάτι κανένα μήνα εκεί. Έχουμε κάτι άλλο το παιχνίδι. Ο Ζάρο έχει θελάσει σίγουρα. Καλό, έτσι λένε. Δεν ήμουν στις εξετάσεις. Μεγάλη επιτυχία. Αυτό πού το πας. Στη μία φάση, στη μία ενέργεια που κάνει τραβοπατά και πέφτει. Φάουλ. Φάουλ, εσύ. Όχι, εκεί είναι φάουλ. Ναι. Α, τα θυμάσαι τώρα ένα-ένα. Εντάξει τώρα, ένα φάουλ. Φάουλ ήταν. Φάουλ εκτός περιοχής που δεν το δίνει. Ναι. Ο Κίζας. Και μετά έπαθε τη ζημιά. Τον πήρε από κάτω ψυχολογικά και έπαθε τη ζημιά στο που έπαθε θλάση. Όπου έπαθε, τέλος πάντων. Και συνεχίζεται το κακό με τις αμέτρητες θλάσεις. Αμέτρητες πραγματικά. Λοιπόν, πάμε για μια πρώτη φορά στην Αθήνα. Λογικά θα πάμε αρκετές με το μεσημέρι. Ελένη Μπούντου εκεί παραμένει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Το βρήκες. Καλό μεσημέρι και από εδώ είμαστε Καστοδόν. Έφτασε, Σταύρο μου. Ναι, εγώ έφτασα. Ναι. Την πρώτη ώρα δεν σ' άκουσα, γι' αυτό. Έφτασα, είχαμε... Ωραία, και εμείς Καστοδόν είμαστε για τα γραφεία της Λίγκας. Στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη το έκτακτο συμβούλιο της Λίγκας με φόντο να βρεθούν ημερομηνίες για τα play-off, γιατί όπως όλα δείχνουν ο τελικός θα γίνει αύριο 17 Πέμπτου. Όπως όλα δείχνουν θα γίνει αύριο. Θα γίνει, εντάξει, τελείως. Δεν έχει επισημοποιηθεί βέβαια ο τελικός, αλλά όλα δείχνουν... πώς δεν έχει επισημοποιηθεί. Από επίσημα χείλη του Αντωνίου έχεις ακούσει εσύ ότι ο τελικός θα είναι... Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Δεν εξέφρασε άρνηση. Άρα ισχύει αυτό που ανακοίνωσε η ΕΠΟ, τι δεν είναι... Οπότε η σιωπή του είναι επισημοποίηση, τέλος πάντων. Άρα κοιτάμε ημερομηνίες για τα play-off, δεδομένου ότι και ο ΠΑΟΚ εξέφρασε μία δυσαρέσκεια, μία επίσημη δυσαρέσκεια διαστόματος Λάνταν Ίβιτς. Ο Ίβιτς εξέφρασε δυσαρέσκεια. Έτσι, διαστόματος Λάνταν Ίβιτς χθες στην συνέντευξη τύπου, που έκανε λόγο ότι δεν είναι δίκαιο το πρόγραμμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με του Πανιωνίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Πανιώνιος θα μετράει ίσως μία εβδομάδα
πιο κούρασης και προετοιμασίας, αν και εφόσον το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ πραγματοποιηθεί κανονικά, πράγμα που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ζημιωμένος στην υπόθεση, γιατί από το παιχνίδι και το σκληρό παιχνίδι της Λεωφόρου μέσα σε 2 μέρες, 3 καλείται πάλι να βρεθεί εντός αγωνιστικού χώρου. Σήμερα το παρόν στην Λίγκα θα δώσει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ο οποίος φυσικά και ήταν ενημερωμένος για τα όσα δήλωσε ο Βλάνταν Ίβιτς. Τι έλεγαν από την ΠΑΕ μετά τις δηλώσεις του Ίβιτς? Υπάρχει μια, όχι νοθρότητα αυτή τη χαρακτήρα, υπάρχει μια αναμονή για το τι, πάμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως τα συμβούλια μάλλον των τελευταίων ημερών έχουν εξελιχθεί σε κωμωδία εντός αγωγικών. Οπότε όλοι πάμε για να δούμε πώς θα εκδεί. Πες να κόψεις το μηχανάκι ο άλλος. Ορίστε. Πες να κόψεις το μηχανάκι λίγο. Στον ημιτό είσαι? Όχι, δεν είμαι ακόμη πάνω στο μηχανάκι. Είμαι έξω στον δρόμο, απλά Αθήνα. Κυκλοφοριακό. Τι τα αυτοκίνητα ακούμε. Έχεις κάτι άλλο από χθες για να κλείσουμε, κάτι που δεν αναφέρθηκε, οτιδήποτε στο τέλος του παιχνιδιού με τον Ήλια Ίβιτς, τι ακριβώς συνέβη? Του επιτέθηκαν ως Ήλια Ίβιτς, τον νόμιζαν ότι είναι ο Βλάνταν? Όχι, Ήλια απλά ξύνησε το γεγονός ότι ήρθε να δει τον αδερφό του, ήρθε να δει τον ΠΑΟΚ, ήταν και τέτοιο το αποτέλεσμα για τους πράσινους έτσι όπως εξελίχθηκε. Οπότε βγήκαν όλα τα νεύρα και όλες οι αποδοκιμασίες στον Ήλια Ίβιτς τη στιγμή που πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του και να αποχωρήσει από το γήπεδο. Μικρές αποδοκιμασίες, μικρές στιγμές έντασης που ευτυχώς όλα κυλήσαν κατόπιν ομαλά. Δεν ξέφυγε δηλαδή η κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά βρέθηκε εκεί, είδε την ομάδα του ΠΑΟΚ και έγινε αντιληπτή η παρουσία του. Ωραία. Ελένη, όποτε έχεις κάτι νεότερο, μας καλείς, μας ενημερώνεις, γιατί ίσως να υπάρχουν νεότερα και πριν το συμβούλιο. Έτσι, δηλαδή, ίσως οι τέσσερις που συσκέπτονται τώρα κάτι αποφασίσουν και το πάνε προς ψήφιση στο συμβούλιο. Γι' αυτό ίσως βγει κάτι και πριν. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη των ομάδων, γιατί δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Οπότε ή σήμερα ή ποτέ. Ναι. Αυτά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από Αθήνα. Πάμε λίγο να δούμε χορηγούς δεύτερης ώρας με το καφέ Μπάριλ Πόστο στον Εύοσμο, με ξένη ποιοτική μουσική, με πάρα πολλά live, με μία μπύρα σήμερα αλφα, άλλη μία, στο Ιλ Πόστο, εδώ και 25 χρόνια κυριαρχεί στην πλατεία του Εύοσμου. Και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299, με πολύ καλές τιμές στο σέρβις και στα ανταλλακτικά, τηλέφωνο επικοινωνία 461163. Ο πιλατής είναι μαζί μας σήμερα στις 2 βαρελίσχες, μία τρίτη δώρο Primator, με party DJ που θα παίξει alternative rock. Ο πιλατής Διογένους 17 και με ζεκλίκια για να πιείτε τις μπύρες σας όπως πρέπει, σε έναν έξοχο χώρο, το μεγαλύτερο rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο Παρμπαστέργιος, το κορυφαίο σουβλάκι του πλανήτη. Όσοι έχουν φάει, και η Μαριλής πήγε έφαγε με την παρέα της, επιβεβαιώνει. Ωραία. Μπαρμπαστέργιος, Κλεάνθος με Παπά Φιγωνία, σε ένα έξοχο περιβάλλον. Νοπά κρέα τα δικά μας, δεν είναι όποιου και όποιου. Εμείς τα σφάζουμε, εμείς τα καλλιεργούμε. Ωραία, 9:22:20 παραγγελίες από 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα. Ο Μπαρμπαστέργιος, το καλύτερο σουβλάκι στον πλανήτη. Συγχαρητήρια και στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, δεν αναφερθήκαμε, που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πανάξια, δίκαια, φοβερή πορεία όλη τη χρονιά. Πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό και στον τελικό. Ούτε το 1-0, το 2-1 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος και από τον Ατρόμητο και από την Ξάνθη που είχε αποκλείσει νωρίτερα τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ζαζόπουλο, μπράβο στον Γκαρσία, στα παιδιά που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και στα προκριματικά του Champions League, έτσι. Μάλλον να το θέσουμε σωστά. Πάρθηκε απόφαση στη Λίγκα να είναι ο νικητής της ΚΑΠΑ 17 ο εκπρόσωπος. Την απόφαση πρέπει να επικυρώσει η ΕΠΟ. Και θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός τόλμησε να ζητήσει να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από τον πρωταθλητή της ΚΑΠΑ 20. Ενώ είναι άντρα 19 το πρωτάθλημα. Ναι. Και την επικυρώνει την απόφαση, δηλώνει συμμετοχή η ΕΠΟ. Δεν πιστεύουμε, δηλαδή. Θα πεις, για όλα είναι ικανή, αλλά ακόμα και εκεί να τολμήσουν κάτι διαφορετικό από ό,τι αναφέρει η λογική.
Τελείωσε χρονιά και για το αντρικό handball, χωρίς επιτυχία. Άλλο τίποτα από Σαββατοκύριακο, Παοξίδικο. Όχι, έμεινε μόνο το ποδόσφαιρο. Έμεινε μόνο το ποδόσφαιρο, όπου η ομάδα παραμένει στην Αθήνα να κάνει ένα χαλάρωμα και να περιμένει αν θα γυρίσει πίσω ή αν θα παραμείνει για να παίξει Τετάρτη, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο. Ανοίγουμε και γραμμές σε λίγο. Φίλος γράφει, θα κάνει ΠΑΕ σχετικά με το δημοσίευμα του Γαύρου, γιατί αυτά που γράφονται ξεπερνούν τις απλές γραφικότητες, όπως το θέτης είναι. Γράφει, έγραφε η εφημερίδα ότι πίσω από κάποιες εγκληματικές ενέργειες είναι ο Σαββίδης. Δηλαδή αυτό πρέπει να, για να το γράψει, να είσαι φοβερά επιπόλαιος. Δηλαδή είναι ο ορισμός της αγωγής. Αποδείξεις τώρα ότι είναι ο Σαββίδης πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες. Το γράψαν, προκάλεσαν μια εντύπωση. Έχουν προφανώς τις πλάτες πίσω για να πληρώνουν. Μια εφημερίδα που δεν είχε να πληρώσει το νερό. Τώρα έχει βρει. Και κάνει αυτό το πρωτοσέλιδο για να πάει στο δικαστήριο. Γιατί το ξέρω ότι θα πάει στο δικαστήριο. Και ξέρω ότι θα καταδικαστεί κιόλας. Δηλαδή δεν. Εντάξει, αυτό που αναφέρει είναι. Είναι τραγικό. Είναι ακραίο. Ό,τι και αν συνέβη, να έχει βγάλει ο απόφαση. Να για τον Ουρουάν πρώτα και μετά να μας πείτε, φίλε, 903, αν είναι αλήθεια. Τι να είναι αλήθεια, φίλε, ότι είναι ο Σαββίδης πίσω από αυτές τις ενέργειες, δηλαδή. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Δεν μπορείς να τα αποδείξεις ποτέ. Ποτέ, δηλαδή. Τι να πω. Αλλά. Αυτοί θα πετύχουν το σκοπό τους, να πάω στο δικαστήριο και να γίνει θέμα και να γίνει ντόρος και σούσουρο κτλ. Και το ξέραν κιόλας και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων. Με Κουτσουκούμνιο τελικός δεν θα πάει ο Κοντονής. Αυτό είναι. Θα είναι ο της ΦΥΦΑ εκπρόσωπος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας και δεν θα είναι ο Έλληνας υπουργός. Πάμε να ανοίξουμε και γραμμές. Για ό,τι συνέβη χθες, ό,τι είδατε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, φυσικά για διαιτησία που πάντα πουλάει και είναι ωραίο θέμα, για τον ΠΑΟΚ, για ό,τι θα γίνονταν αν έπαιζαν 11 με 11 ομάδες, και αυτό μπορεί να συζητηθεί, για τη συνέχεια των play-off, αντέχει ο ΠΑΟΚ, δεν αντέχει. Σε κάθε μάτς πάλι κάποιον παίχτη χάνει, κάποιους παίχτες χάνει. 23-10-287-888 και 6-45-287-888 για ποδόσφαιρο σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Χθες συνειδητοποίησα στο μεταξύ ότι τελικά πράγματι ο δεύτερος στο play-off δεν παίζει play-off, δεν παίζει play-off του Europa League. Παίζει ο Μίλους. Όχι, τι ο Μίλος. Ο Μίλος θα παίξει μόνο αν η Σεβίλη πάρει το Europa και πάρει και το κύπελλο Ισπανίας. Mm. Παίζει προγραμματικά, τρίτο προγραμματικό. Ξέρω γιατί και πώς, αλλά αυτό ισχύει τελικά. Πάμε, ξεκινάμε με τους φίλους. Καλησπέρα. Ναι. Κενό. Μασάει κάτι βασικά. Όχι, δεν ήταν. Η γραμμή ήταν άδεια. 23-10-287-888. Ας ξανακαλέσω φίλος που ξεκίνησε τις γραμμές και δεν τον ακούγαμε. Αν είναι ο ίδιος, πάμε τώρα να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου σήμερα. Και εμένα. Για σένα. Αυτά που λες δηλαδή για τη διαιτησία, πραγματικά με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου. Θα σου θυμίσω κάτι. Γιατί, σε τι διαφωνείς, πες. Θα σου πω, είμαστε πολύ κύριλε. Όταν λοιπόν πέρσι ο Κάτσε έβρισε τον διαιτητή, ναι, και πήρε κόκκινη κάρτα. Ναι, τηρήθηκε ο κανονισμός. Ναι, επειδή είμαστε πολύ large εμείς σαν ΠΑΟΚ, είπαμε ναι, φυσικά. Τηρήθηκε ο κανονισμός. Φαίνεται. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα έγινε χθες. Δεν τηρήθηκε ο κανονισμός. Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Αλήθεια. Που το έδειξε η κάμερα και εμείς είμαστε large πάλι. Εντάξει. Όχι, τι large. Είμαστε, καταγράφηκε από την πρώτη στιγμή. Τώρα. Κανονικά θα πρέπει να γυρίσουν ανάποδα. Με ακριβώς τα λεπτά που συνέβησε, ακριβώς όλα. Τα πάντα. Το τι είπαν ακριβώς και τα λοιπά, καταγράφηκε. Κατά τα άλλα. Ναι, αυτό λέω, είμαστε πολύ large. Αυτό εννοώ. Από πότε έχει να αποβληθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ, φίλε, ανταγωνιστής από Μπινελίκη ή διαιτητή? Δεν θυμάμαι. Πάμε παρακάτω. Στα υπόλοιπα σφυρίγματα.
γενικό, ό,τι σφύριγμα μπορούσαν να πάρουν, το πήρανε. Τέλος. Ό,τι σφύριγμα μπορούσαν να πάρουν, το πήρανε. Οτιδήποτε γύρω-γύρω. Ο Τζαβέλας κέρδισε, φίλε, 7 επιθετικά φάουλ. Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, όποτε έπεφτε, έπαιρνε φάουλ. Δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις αυτό. Σε εσύ, εσένα που αμήνεσαι και θες να κερδίσεις χρόνο. Τα δίνει όλα. Φυσικά και δεν λέω ότι το παραγνωρίζω. Αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν βγει και 2-3 κάρτες, ας πούμε, σε αυτούς και δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Το είπαμε, ναι. Εκτός από τις βρισχές, έτσι. Ναι. Ο Κουτρούμπης έπρεπε να αποβληθεί. Τι να συζητάμε τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί τα έχω και με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τα έχω και με όλους. Αυτό είναι. Πες τα να ξεσπάσεις. Ναι, φυσικά. Μέσω social media αυτά που βλέπω. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Τζαβέλα καταρχάς. Ναι. Η άποψή μου για τον Τζαβέλα είναι από πέρσι, από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ και από τότε που αυτός ο πολύ μεγάλος προπονητής τον καθιόρισε ως στόπερ, ο μέτρης τακτικής Στέφενς. Το παιδί ότι είναι στόπερ. Κάνει εκπληκτική χρονιά και φέτος. Εγώ δεν μπαίνω στη λούμπα ότι τις προηγούμενες χρονιές δεν έκανε καλή χρονιά και ειδικότερα τη λούμπα που προσπαθούν ορισμένοι να περάσουν ότι πέρσι ειδικά δεν έκανε καλή χρονιά. Πέρσι μέχρι να τα σπάσει για τους χύψη λόγους δεν με ενδιαφέρει, ήταν επίσης εξαιρετικός. Φέτος είναι ακόμα καλύτερος. Να μην το παραγνωρίζουμε αυτό. Αυτό που με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι οι συνοπαδοί μου οι οποίοι σκίζουν τον Τζαβέλα για αγωνιστικούς λόγους. Αυτό δεν είναι αντρίκιο. Για αγωνιστικούς λόγους, με τι επιχείρημα. Κοίταξε, θα σου πω γιατί το λέω. Εξωαγωνιστικά, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να ξέρω 5 πράγματα για τον Τζαβέλα, έτσι. Το να βγω λοιπόν εγώ να το σκίσω για κάτι εξωαγωνιστικό, είναι στην τελική και κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά αγωνιστικά δεν δέχομαι κάποιος να σκίζει τον Τζαβέλα. Γι' αυτό το διαχωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν δέχομαι κάποιος. Ο Τζαβέλας κάνει εξαιρετική χρονιά. Είναι... μίζερο, δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό που κάνουν ορισμένοι. Και ο Τζαβέλας βέβαια είναι μεγάλο παιδί, έτσι, είναι μια χι ηλικία, δεν είναι πιτσιρικάς, έχει και ένα καλό συμβόλο και δεν επηρεάζεται. Το ίδιο πράγμα λοιπόν, γιατί τρώμε τις σάρκες μας, παρατηρώ ότι έχουν στοχοποιηθεί δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πιτσιρικάδες, σχετικά πιτσιρικάδες, φέτος ειδικά. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα, γιατί κάθε βράδυ μαλώνω στα social media για αυτό το πράγμα. Ναι. Για τον Κίτσου και για τον Μπέλκα. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τους σκίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρεις, ξεκινάει το παιχνίδι, έχω φίλο στο Facebook, στο τέταρτο πάνω Κίτσιου τον Μπούλο. Τι Κίτσιου τον Μπούλο, δηλαδή πού έφυγε ο Κίτσιου. Αυτός έφυγε λέει στη φάση που μας βγάλανε. Αυτό που βγάζει ο Γλύκος. Και να έφυγε, εντάξει. Και να έφυγε. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα το είπες ακόμα πιο σωστά. Που δεν έφυγε αυτός. Δηλαδή αυτή η στοχοποίηση από τους οπαδούς μας για τη δική μας την ομάδα είναι άνευ προηγουμένου. Πολύ συζητημένο, φίλε, το θέμα. Δεν τους κράζουμε τόσο. Ναι, πολύ συζητημένο, αλλά εγώ βλέπω την ίδια συμπεριφορά. Η αρρώστια που βγάζει η ομάδα όταν τη βγάζει από εμάς. Αυτό. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Τι να πεις, ό,τι και να πεις. Παραμένει το ίδιο πράγμα και για τον Γλύκο και για άλλους παίκτες και για τον Τζιόλι. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπα, σαν να μην σε ακούμε καλά. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σταύρο. Γεια. Yeah. Δεν γίνεται να περάσει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν έχεις καλή γραμμή. Δεν έχεις καλή γραμμή. Δεν τον ακούω, ρε. Συγγνώμη. Έλα. Δεν γίνεται να περάσει, λέω, αυτό το πράγμα έτσι, με τη διαιτησία του Κίζα. Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά διαφωνώ, όχι απλά κάθετα, οριζόντια, παράλληλα. Δεν έχει δώσει από τα 15 μεγάλα σφυρίγματα που έχουν γίνει, γιατί είναι 15 οι φάσεις, καμία στο ΠΑΟ. 15 και μεγάλα. Βεβαίως. Πέναλτι, κόκκινες, offside. Δεν υπάρχει πέναλτι στον Τζαβέλα. Και ο Λέτο επίτηδες τον τραβάνει και τον πετάνε κάτω. Υπάρχει κόκκινη κάρτα δύο φορές στον Κουτρουμπί, γιατί ο Κουτρουμπής είναι σεσημασμένος, δεν είναι σαν το Ζιόλι που δεν έχει φάει κόκκινη. Πάει στον Κίτσιες και εμένα να τον χτυπήσει άσχετα. Εμείς δηλαδή τώρα τι κάνουμε. Όταν περνάει ένας με κόκκινο φανάρι, τον γράφουμε ανάλογα αν πατήσει ένα πεζό ή απλά αν ας πούμε περάσει το φανάρι. Έτσι για να ξέρουμε. Δηλαδή επειδή ο Ζιόλι τον βρήκε στο καλάμι. Παίζει ρόλο αυτό, παίζει ρόλο. Το εσκεμμένο που λες για τον Κουτρουμπί, πώς το καταλαβαίνεις όταν υπάρχει μπάλα στη φάση. Έχει φύγει στη Δημήτρη και πάει και πέφτει πάνω του. Και στις δύο φάσεις. Και είναι ο Κουτρουμπής, το κάνει συνεχώς. Και είναι ο Κουτρουμπής, αυτό ακριβώς. Είναι συσημασμένος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε τον Ισαουράλδο και όταν έφαγε την πουνιά έτρεχε μέσα στα αποδυτήρια. Μετά υπάρχει η γονατιά του Ταυλαρίδη και κεφαλιά ταυτόχρονα που τραυματίζει τον. Το Μιστακίδη, η οποία δεν δίνεται καν φάουλ,
Υπάρχει το φάουλ το οποίο μπορεί να έχει επιφέρει τη φλάση του Ζάιρο, του Μολέδο, δίπλα στην μικρή περιοχή. Αυτά δεν είναι μεγάλα σφυρίγματα τα φάουλ. Εκεί είναι, δηλαδή πώς θα πρέπει να δώσει. 15, όταν μια ομάδα παίζει με 10 παίχτες από το 17. Υπάρχει το φάουλ του Σκόνδρα του στον Καλτσά που ήταν όμως με ζατζάρισμα. Το φάουλ του Λέτο έξω από την περιοχή που το βαράει ο Μπέλ. Κέρδισε και ο Πάουκ. Τα χοντρά πινελίκια του Ταβλαρίδη, του Ζέκα, του Λέτο, του Μπέργκ προς Μάνε, σπίτια κτλ. Και όταν πάει να διαμαρτυρηθεί ο Κλάους και ο Τζαβέλα τρώνε τις κάρτες, οι οποίες είναι ένατες κατά σύμπτωση, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Να πάρει την μπάλα να τη βάλει γκολ δεν μπορεί. Δηλαδή αν, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει και 100-0, έπαιξε μόνο 80-20. Δηλαδή μην το βγάλουμε. Είναι μια ομάδα ο Παναθηναϊκός, ένα ασύχαμα, το οποίο εδώ και 8 χρόνια, όποτε διεκδικούμε κάτι, βλέπε 2008 ο Κάκος στη τελικά μας πέταξε έξω από τα play-off, όπου διαφωνήσω συζητάμε, το 2010 μας έκλεψε το πρωτάθλημα, έτσι. Το 11 ή το 12 ο Ζιλμπέρτο Σίλβα 2 μέτρα offside τον αφήνουν να κερδίσει, πάει. Την επόμενη χρονιά στο 1-0 γίνεται Mars penalty στο Φωτάκι, το πνίγουν. Το 14 πάει να παίξει τελικό με μισή ομάδα και τρως και μείον 15. Και αν τα είχε κάνει όλα αυτά ο Ολυμπιακός θα είχε καεί η πόλη. Δηλαδή τι να κάνουμε, να τα αφήσουμε περάσει έτσι. Τελευταία αγωνιστική η Τούμπα θα έχει 30.000 και ο Παναθηναϊκός κάτω από 4 δεν πρέπει να φύγει. Αυτό πρέπει να λες εσύ ότι θα έχει 30.000. Έτσι θα έχει και εγώ σου λέω ότι θα έχει. Αρκεί εδώ όλος ο κόσμος να κοιτάξει και να βάλει τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και όχι τους μύρλες που είναι γύρω γύρω και το μόνο που θέλουν είναι να πληρώνονται και να ζουν από την καταστροφή και τη μιζέρια που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το πράγμα θα γίνει προσπάθεια. Αυτή η ομάδα η μουλοχτή, η οποία μέχρι τον Μάρτιο πάντα ουρλιάζει και μετά μέχρι τον Αύγουστο κάθεται στα αυγά της μέχρι να αποκλειστεί από τα προκριματικά του Champions League για να πάρει ο χοντρός τα λεφτά. Δεν θα τους περάσει αυτή τη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε, συνεχίζουμε. Αν θα έχει Τούμπα 30.000 τον Παναθηναϊκό. Και αν θα πάνε οι μισοί για να βρίζουν τους παίχτες του ΠΑΟΚ ή όχι. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, κύριε Τορμπατζόγλου, ένα πράγμα θέλω να σας πω μόνο. Είναι δυνατόν μετά από το χθεσινό παιχνίδι να λέτε αυτά τα πράγματα για διαιτησία? Εγώ αυτό είδα. Ναι. Ότι η ομάδα που αμήνονταν πήρε 23 φάουλ και βοηθήθηκε από αυτά στο έργο της. Στα υπόλοιπα όλα τα γράψαμε, τα είπαμε, έπρεπε να αποβληθούν αυτοί οι παίκτες, παραβίασαν τον κανονισμό, ο οποίος κανονισμός στηρίχθηκε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Εσείς θεωρείτε δηλαδή αυτά τα 23 φάουλ είναι βοήθεια ή πραγματικά? Όχι βοήθεια εσκεμμένη, όχι εσκεμμένη βοήθεια, δεν ήταν σχέδιο. Ότι θα μπορούσε να μην τα δώσει και αυτά σου λέει και να είναι, δηλαδή το βλέπει μισό γεμάτο. Εσύ το βλέπεις μισό άδειο. Ναι, και εγώ. Ένας άνθρωπος, ένας διαιτητής που είναι άνθρωπος, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι αυτόν τον τρόπο βρίσκει και ανακαλύψει την ανυπαρξία του. Αν θεωρούμε ότι το κάνει αυτό γιατί δεν μπορούσε να τα δώσει ή θα μπορούσε να τα δώσει, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα που λέμε δεν είναι ποδόσφαιρο. Εγώ κάθισα να δω χθες το ματ με μια ηρεμία και το μόνο που είδα ήταν ό,τι έκανε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, στα πρώτα δευτερόλεπτα, να εκνευρίζουν τους παίκτες, το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός εχθές. Τεχνητές κρίσεις, δεστημένες κρίσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και ποτέ δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να έκανε κάτι παρόμοιο. Άρα λοιπόν, ό,τι κέρδισε, εισαγωγικά το κέρδισε εχθές από τον Κίζα, δεν είναι θέμα, δεν είναι απόρρια αυτού του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας. Είναι κάτι το οποίο εφήβρε ο διαιτητής, που ναι μεν είναι φάουλ, αλλά ας το πούμε μπορεί να μην είναι κιόλας. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Και ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να τελειώσει φυσιολογικά ενδεχομένως και με την νίκη, ΠΑΟΚ, μας έβγαλε την ψυχή μέχρι το τέλος. Να έχουμε ένα πώς θα τελειώσει με την νίκη του ΠΑΟΚ, από πού? Από πού? Αν έπαιζαν 10 με 10. Όχι 10 με 10, 9 με 10. Δύο αποβολές έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός. Και σύντησα, αν εγώ φανταστώ ποτέ παίκτες του ΠΑΟΚ να αντιδρούν, όπως ο Λέτο, ο Μπέργκ, ο Ταβλαρίδης, που γνωστός τι είναι ο Ταβλαρίδης, έτσι. Και ο άλλος ο κεντρικός του αμυντικός, πώς τον λένε αυτόν? Κουτρουμπής. Κουτρουμπής, μπράβο. Δεν νομίζω ότι θα παίζαμε εμείς με 10 παίκτες. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί αντιδρούν έτσι και πάμε να κάνουμε το ίδιο, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και τέτοιο προηγούμενο, για ποιο σοβαρό διαιτητή μιλάμε? Γι' αυτό πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν είχε μια πενταρίσια διαιτητή χθες, θα κέρδιζε το παιχνίδι. Γιατί βλέπω δύο παιχνίδια στα play-off, έναν ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ψυχωμένος, δεν είναι η καλύτερη ομάδα,
με την έννοια όπως περιμέναμε να παίζει, αλλά είναι ψυχωμένος, είναι σημαντικός. Από τις άλλους τρεις είναι η καλύτερη ομάδα. Όχι, ναι, εννοώ δεν είναι η καλύτερη ομάδα που πιστεύαμε ότι θα είναι. Γενικά, δεν μπορεί να είναι ομάδα. Τώρα, πώς να είναι τώρα. Έτσι. Αλλά είναι καλύτερος, ναι. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι... Ήταν προβοκάτια. Και είναι καλύτερος. Την προβοκάτια. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ένας τέτοιος διαιτητής, ο οποίος είχε στερήσει και εκείνο τον γκολ με τον Απόλλωνα, δείχνει μια συμπεριφορά συγκεκριμένη. Καλός ή κακός, τους θυμόμαστε. Ο Ολυμπιακός πάντως δεν παίζει στα play-off, έτσι, γιατί λες για τον διαιτητή αυτόν, που όλοι ξέρουμε πώς έγινε διεθνής. Σου λέει και πριν ο φίλος σου, ναι. Σου είπε το απλό. Ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά κλείνει το Twitter από το Μάρτιο και μετά. Και ουσιαστικά όλος τυχαίος, όποτε παίζει, βγαίνει πρώτος. Εγώ λέω ότι αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να πάρει άδεια. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Τι είναι? Δεν μπορεί να πάρει άδεια. Τι δεν μπορεί να πάρει άδεια? Την άδεια φοβάρει, την αδειοδότηση και την ΕΠΟ. Γι' αυτό έχει σιγή. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι. Έγινε φίλε. Οι άλλοι δύο εκτός από τον Ολυμπιακό κινούνται υπογείως. Οι άλλοι είναι φρασίτατοι και κινούνται και δεν καταλαβαίνουν τίποτα όπως οφθαλμοφανέστατα. Και οι άλλοι δύο είναι υπονοητές της υπόθεσης. Και εμείς, ως συνήθως, οι αθώοι και οι καλοπροαίρετοι, να το πω έτσι απλά. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Να είσαι καλά, καλά μεσημέρι. Γεια. Γεια. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Καλησπέρα. Ναι. Άλλος, επόμενος. Όπα, όπα, χαμήλωσε, χαμήλωσε. Εγώ ακούγομαι. Τώρα, ναι. Καλησπέρα, δίδυμο, είστε σήμερα για τρίδυμο. Όλοι μαζί. Το τρίδυμο του λαϊκού. Τριπλέτα, γιατί στα παλάκι Σκουρουκίδης. Έτσι. Λοιπόν. Μακ, Ροντρίγκες, Αθανασιάδης. Μάλιστα, ωραία. Εγώ είμαι ο Μακ. Μάλλον η πρώτη που είπα ήταν καλύτερη, μάλλον. Ναι. Λοιπόν. Εσύ ξέρεις, 60 χρόνια έφτασες, πού να ξέρω εμείς. Σε φόρμα είσαι. Καλή μου, αλλά τα πρώτα είναι τα πιάσαμε. Αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα. Ήθελα να πω ότι για τον συμβόλαιο διαιτητή, ότι είναι παλιά Τατιάνας γιος, είναι δεδομένο. Αφήστε τον. Είναι γνωστός είναι ο τύπος. Να μην ασχολούμαστε τώρα με τη διαιτησία. Να πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να εστιάσω στα δύο παιχνίδια με τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν με ενδιαφέρει τι πώς και τι και γιατί. Λοιπόν, πρέπει να έχει 10 βαθμούς. Άμα είναι λίγο έξι βρεχή στη διοίκηση. Στα δύο παιχνίδια. Ναι. Στα δύο να έχει 10 βαθμούς. Συν τις 4. Έχει κουταλάκια ρε Σιμίτσο και τα 4-10. Α, ναι. Sorry. Εντάξει, δεν θα έχει μόνο τη ρετσινιά ο ΠΑΟΚ. Επειδή είμαι σήμερα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι. Όχι σε ένα πρωτάθλημα και σε μια χώρα που είναι βρωμιάρα και συχαμένη. Λοιπόν, ασφαλάκι λουστούν και στο Βούρκο δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε μετά το τέλος του με τον Ιόνιο να έχουμε 10 πονταλάκια. Και άμα έχουμε 10 πονταλάκια, το σύστημα θα δες και το γλυκό καλά θα δες. Ας μην έχουμε μόνο τη ρετσινιά, εντάξει, ας πάνε και λιγάκι στον Βούρκο. Έπειτα ο Πανιόνιος είναι πολύ ευεργετημένος από εμάς, είτε από δανεισμούς είτε από οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει 10 βαθμούς. Υπάρχουν άνθρωποι και πράγματα και μέσα σε ξυμούξ να μην τα λέμε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει 10 βαθμούς. Τα λέμε όμως, και... το καταλάβαμε. Σταμάτα, λοιπόν, δεν λέγονται λοιπόν, στον αέρα αυτά. Ναι. Αν είναι δυνατόν και αύριο να παίζανε να παίρνω τα 30 πονταλάκια δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει, πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει 10 βαθμούς. Λοιπόν, και χθες τα παιδιά παίξαν ψυχωμένα και πρέπει να τα λέμε και αυτά. Γιατί να τα λέμε, να μην τα λέμε. Πολύ στο κράξιμο. Έμα. Εγώ δεν θα αναφερθώ στον ένα και συγκεκριμένο γιατί ό,τι και να πεις για αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρω. Βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Αλλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το στένος που έδειξε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το μάτς Πανιόνιος ΠΑΟΚ, όποτε και αν συμβεί, είναι το μάτς της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο γιατί αυτή η ομάδα δεν σου γεμίζει το μάτι. Είναι η δεύτερη χειρότερη σε κατοχή, η δεύτερη χειρότερη σε επιθετικές ενέργειες και όμως είναι η πιο οργανωμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Μην το λες χειρότερη. Χειρότερη. Όταν έχει αποτέλεσμα και έχει μπει στην πεντάδα, δεν Όχι, σε αυτού του δύο τομεί είναι χειρότερη και είναι αδυναμία δηλαδή. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Δεν έχει την ποιότητα, δεν έχει όταν τρόπο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, βρίσκει κάτι άλλο. Και αυτό το βρήκε. Το βρήκε. Καλά, ναι. Το βρήκε. Μετατρέπει την αδυναμία σε πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ να παίξει τόσο καλά όπως έπαιξε στη Νέα Σμύρνη δεν μπορεί. Γιατί στη Νέα Σμύρνη το δεύτερο ήταν καταπληκτικό του ΠΑΟΚ. Και έφαγε 3. Αβρέ άκρη πώ έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν καταπληκτικό. Τώρα δεν μπορεί να είναι τόσο καταπληκτικό. Πρέπει να βρει τρόπο να κερδίσει. Ήταν μέτριος. Μπερμπάτος που είναι. Καλά εσύ. Καλά. Πάμε στο επόμενο στρίπ. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά. Γεια. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μετά από πόσο καιρό. Έκανα τρίμηνο.
Και, παιδιά, και θέλουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο όλο το καλοκαίρι και θα γίνει αυτό αν ο ΠΑΟΚ. Εγώ για τον Παναθηναϊκό ούτε δεν θα κερδίσει σε κανέναν αγώνα την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να κερδίσει τον τέρμι άνθρωποι, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Απ' τη μία η ΑΕΚ είδαμε τι είναι. Την είδαμε σε τούμπα τι είναι. Ούτε μια ευκαιρία σε όλο τον αγώνα. Τώρα αν μπορέσεις να κερδίσεις μέσα στον Πανιόνιο, για μένα το έχει καθαρίσει το θέμα. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί πιστεύω ότι ούτε η ΑΕΚ θα πάει να κερδίσει μέσα στον Πανιόνιο. Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι, αλλά κάτι δηλαδή, πρέπει να λέμε. Εγώ πάω αν κερδίσουμε. Δεν σου πω ότι θα κερδίσουμε. Δηλαδή άμα κάνεις Ρεσταύρο στον πρώτο γύρο, δηλαδή 8 βαθμούς, δεν είσαι φαβορή μετά. Πώς θα κάνεις 8 βαθμούς, δε. Μέχρι 7 πώς θα φτάσεις. 7 βαθμούς, βέβαια. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Δεν βαράζει. Άμα κάνω 8 είμαι φαβορή, ναι. Τα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, άμα δεν λήξουν 0-0, θα είναι θαύμα. Και τα δύο. Άμα λήξουν και τα δύο 0-0, και κερδίσεις εσύ. Να σου πω κάτι. Η έλλειψη του Μπαρμπόζα στην ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη. Είναι αυτός που παίρνει τα στημένα στην ΑΕΚ, όπως τον είδαμε και στο τέλος. Ο Βάργας έχει τα στημένα. Ναι, και ο Μπαρμπόζα όμως. Από αριστερά νομίζω ο Μπαρμπόζα τα έριχνε. Και χθες ο Πάοκ ήταν πολύ καλός στημένα και λόγω εκτελέσεων που δεν ήταν όπως του Βάργας. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πήραμε τον βαθμό, αποτινάξαμε αυτό το κόμπλεξ που έχουμε τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτοί έχουν το κόμπλεξ μαζί μας γιατί δεν μπορείς να μας κερδίσουν. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Και στο τελευταίο παιχνίδι φυσικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αν με νίκη βγαίνουμε πρώτες. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Όλα καλά, και είτε εσεί είστε. Βεβαίως. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στο λεωφόρο ήταν ένα φιλαράκι μου χθες, Πάοξης, με πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν την είδατε τη φάση. Είναι στο 94, κάνει αράου το παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Πηδάει ένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Κίτσιου και στον αέρα σφυρίγει τη λήξη του αγώνα διετής. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τώρα με παίρνει ο φίλος μου και το ψάχνω και το βλέπω στο ίντερνετ τώρα, στο Nova. Πιάνει την μπάλα με τα χέρια, τρέχει 2 μέτρα και σημαδεύει το διετή και τον βαράει με την μπάλα μπουμ. Και περνάει η μπάλα του δίπλα από το διετή. Και τρέχει ο διετής που δείχνει κίτρινη κάρτα. Στο 95 γίνεται. Ο Καλτσάς έφαγε κίτρινη, αλλά δεν είδα γιατί. Ναι. Γι' αυτό πηδάει στον αέρα, σφυρίγει τη λήξη του αγώνα ο διετής, πιάνει την μπάλα με τα χέρια του και σημαδεύει το διετή. Όλα αυτά από πληροφορία από το φίλο μου κάτω από Αθήνα είναι ένα και μοναδικό. Του το έχει περάσει ο Λαφούζος. Ότι είναι αδικημένοι αυτοί εδώ, καθαρά για δικούς του λόγους επαγγελματικούς, τα κανάλια, διοδότηση και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είχαν αυτή τη συμπεριφορά οι παίκτες του Παναθηναϊκού όλοι. Εγώ πάω ξύς. Έτσι είναι όλη τη χρονιά, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Όλη τη χρονιά. Είναι θέμα καθαρά από την κεφαλή από πάνω που το έχει περάσει. Είναι αδικημένοι για δικές του δουλειές και τον Αλαφούζο. Για κανένα λόγο. Δέστε λίγο αυτή τη φάση. Είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή στο 95. Την έδειξε. Εγώ θέλω να μου βάλουν τον Κίζα στην Τούμπα στο Πάο Παναθηναϊκός. Όχι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να όχι, βάλουν, όχι. Τι. Δεν είναι, όχι. Τι. Άλλον. Να μου τον βάλουν, όχι. Δεν σε συμφέρει. Γιατί. Σφυρίζει πολύ, δεν είναι. Είναι φοβητσιάρη, δεν είναι. Άστο. Δεν είναι. Άλλον. Ωραία. Καλά πάμε πάντως. Καλά έπαιξε η ομάδα. Καλά έπαιξε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Έγινε. Γεια. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Ποιος μιλάει, ρε. Ναι. Εσύ. Γεια σας, είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Ωραία. Το ραδιόφωνο, το ίντερνετ κλείσει το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Λοιπόν, ακούτε. Τώρα, ναι, ακούμε. Ρε φίλε Τζολβατζόγλου, τώρα με έκανε στην καρδιά περιβόλη. Γιατί μιλάς έτσι. Άκουγα προλίγο τον Μύρτσο, τον ακατανόμαστο. Ίδια αυτή είχες. Γιατί κάνεις έτσι. Ντροπή. Τι μας βοήθησε ο διαιτητής. Ειρωνικά το μιλάς. Πώς το μιλάς τώρα αυτό το πράγμα. Τα 23 φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ήταν. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου. Εμείς πάμε 60 χρονών. Δεν μας τρελάνεις. Δεν νοιάζει ότι θα γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Γιατί μιλάς έτσι και λες ειρωνικά το λες. Πόσο λεπτό. Όχι, σοβαρά το λέω. Περιμένω μια ώρα στο κινητό να σε πάρω τηλέφωνο. Ξοδιάζομαι τώρα για να σε πω για σένα αποκλειστικά. Σοβαρά το λέω. Δεν έχω τίποτα το παιδί ότι το ξέρω. Και σένα δεν ξέρω. Άμα δεν θα πω και το όνομά μου και το πείτε το μου. Δεν πειράζει, μιλάμε. Γιατί εκνευρίζεις. Πού μας γνώρισε ο διαιτητής, σε ποιο σημείο. Ή είχε καλή αντιμετώπιση αυτός που δεν έπαιζε μπάλα χθες, ο ΠΑΟΚ και αμήνονταν. Τι λες, λέω, αγόρι μου, πού σου να πού έβλεπες τηλεόραση εσύ. Και έδισες 23 φάουλ χωρίς να παίζεις. Ρε, όχι, Αθηναίοι πήρα τηλέφωνο και λες να σπέκτανε. Και εσύ με λες. Τα άλλα τα είπαμε, τα γράψαμε. Αυτά τα άλλα υπάρχουν.
Άντε, γεια. Του τερμάτισες με το τελευταίο. Πάμε, καλησπέρα στο επόμενο. Γιατί την ευρεάζεις τον κόσμο, ρε. Εγώ. Τον τζατίζεις. 60 χρονών άνθρωποι. Καλησπέρα. Να σας πω κάτι. Καταρχήν από τους συμμάχους γίνονται όλα, έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, μην το ανοίγεις πάλι. Είναι κεφάλαιο. Ο καθένας τον εαυτό του. Είναι αντίπαλοι. Συμμαχίες είναι αυτές. Κεφάλαιο είναι αυτό. Συμμαχίες είναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ σας πήρα για άλλο λόγο. Αλλιώς δεν αλλάζει η κατάσταση, να ξέρεις. Λοιπόν, εγώ σας πήρα για άλλο λόγο. Ναι. Θέλω να, πραγματικά να μάθω ακριβώς, αν μπορείτε, τι γίνεται με τον κύριο Μιλιορίδη. Αυτά που γράφουν ότι έβαλε βόμβα στο κάτσε το αυτοκίνητο. Ναι, καλά, εντάξει. Όχι, τώρα. Δεν τα γράφουν Αθηναϊκές. Τα γράφει το Σελέο, τα Θεσσαλονικιά. Όχι. Καταρχάς κάνεις λάθος που λες ονόματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινώσει η αστυνομία κανένα άλλο. Πάρτε να δείτε το φεστιβάλ, το Σελέο. Αυτό δεν είναι, είναι πληροφορίες. Εντάξει τώρα, όταν λένε ο υπεύθυνος επικοινωνίας με τους οπαδούς και αντιπρόεδρος μέχρι το 2013, δηλαδή τι θέλει Νιάου Νιάου στα κεραμίδια. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να βάλει βόμβα στο αυτοκίνητο του ατζέντη του Κάτσε? Όχι. Λέει η αστυνομία ότι είναι στοιχειοθετημένο με στοιχεία. Εντάξει. Ό, άμα είναι, θα πάει, θα προχωρήσει. Και πώς, ποιος του δώσε εντολή? Τότε γιατί δεν είπε η αστυνομία ονόματα, αφού συνήθως το κάνει. Γιατί δεν είπε? Και θα πούμε εμείς. Αυτό είναι ερώτημα. Εγώ, σαν φίλαθρος του ΠΑΟΚ, θέλω να μάθω αν. Φανατικός κιόλας. Υπάρχει τέτοια συμμορία μέσα. Ασχολήσουμε την ομάδα σου, άντε τα λέμε. Γεια. Άντε. Παρέμβαση. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια, για χαρά, για σου τρεις. Χαίρετε. Πάντως, Δημήτρη, ναι, δεν ξέρω πώς μπορείς να το συγκρίνεις, αλλά έναν διαιτητή πρέπει να το συγκρίνεις με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στις δύο ομάδες. Είχε την ίδια συμπεριφορά και στις δύο ομάδες? Πώς το είδες? Είναι δύο τομείς διαφορετικοί. Στον πειθαρχικό έλεγχο και στις κάρτες χαρίστηκε σε αυτό που τον βρίζανε, και στα υπόλοιπα, στα φάουλ σφύριξε πάρα πολύ, ακόμα και στο φιλοξενούμενο. Όταν οι παίκτες είναι εριστικοί στο διαιτητή, ναι, λειτουργούν δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Όχι, υβριστικά. Όχι, ενώ στο παίξιμο αγωνιστικά. Ναι. Θα κάνουν και κάποια φάουλ που θα αναγκαστεί να τα στηρίξει ο διαιτητής. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες εκεί, το μόνο που δεν κάνανε είναι να πάρουν έναν δικό τους να τον κάνουν διαιτητή. Εννοώ να είναι και από την, ξέρω, από την αποστολή. Δεν είναι, πω, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε παιχνίδια του ΠΑΟΚ πέρυσι στη Λιβαδιά, πέρυσι στην Καλονή, στο Καραϊσκάκι, που δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα, δεν επαινούσες ούτε πλάγιο. Αυτές είναι οι σφαγές. Αυτά τα μικρά-μικρά, τα 20-25, χθες δεν ήταν έτσι. Χθες ήταν αυτές οι 2-3 αποβολές που φυσικά είναι, εντάξει, απλά είναι, ντροπή. Ρε φίλε, είναι 6 παιχνίδια. Είναι μικρή διαδικασία. Το, η Καλονή ήταν πρωτάθλημα. Ήταν 30 παιχνίδια. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ το, το ένα μάτσο είναι το 90 λεπτό. Οι ισορροπίες βάλλονται, μία κόκκινο τσιμπούρ δεν την πήρε. Ωραία. Χθες εκνευρίστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τα σφυρίγματα? Όχι. Αυτό είναι. Το να μην σε χαλάσει. Ναι. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα θα μπορούσαν να έχουν 5 παίκτες του Παναθηναϊκού κάρτα και δεν έχουν. Δεν έχουμε δει αν είναι στο όριο ή όχι. Η εικόνα πάντως που σχημάτισα είναι, εκεί φαίνεται ξεκάθαρα, ο τρόπος που συμπεριφερόταν στη μία ομάδα ήταν εντελώς αντίθετος με την άλλη. Απ' τη μία ήταν υπερευαίσθητος σε οτιδήποτε ακουγόταν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ απ' την άλλη ήταν σαν να είναι κουφός. Και λέω να πάρει ευχή. Είναι δυνατόν στο ίδιο παιχνίδι από τη μια να είσαι κουφός και από την άλλη? Αλλά μόνο... όχι στη ροή του αγώνα όταν παίζανε. Στο πειθαρχικό κομμάτι αυτό. Στη ροή του αγώνα, και μάλιστα ο άλλος το είπε πολύ το ΑΗ. Μα ναι, δεν είναι παιχνίδι, είναι στη διακοπή, πώς το λένε, συμπεριφορά είναι. Τι σου λέω. Εκείνη την ώρα παίζονταν το παιχνίδι και είχε την οθόνη και το ΑΕΝ έβλεπε στο στόμα και έλεγε το ΑΗ που. Ναι, δίπλα. Ναι. Λοιπόν, και το έλεγε και φωναχτά. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, κόκκινη είναι, δεν είναι κίτρινη. Αλλά όλα αυτά, εμένα, αν το έκανε και στον ένα, στη μια ομάδα και στην άλλη, θα έλεγε εντάξει. Αλλά όταν έχεις διαφορετική εντελώς μεταχείριση στις δύο ομάδες, τότε κάτι συμβαίνει. Αυτό όμως που δεν μου αρέσει καθόλου, και αν συμβεί, είναι κυριολεκτικά το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Πανιόνιο. Όταν έπαιξε σε ένα παιχνίδι ο Παπανιώνιος παράλληλα δεν έπαιξε καθόλου με 10 παίκτες. Αυτό είναι εντελώς ανισονομία.
έχουν κουραστεί οι παίκτες επειδή παίζανε με 10 παίκτες παίζανε ναι. Και ταυτόχρονα ο Πανιώνιος δεν έπαιξε καθόλου. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά. Γεια σου φιλάρετε. Πες μου σήμερα πόσο ΠΑΟΚ την Παρασκευή συζητούσε να παίξει Τετάρτη. Δηλαδή έπρεπε να το δει αυτό που συνέβη για να σκεφτεί ότι απαγορεύεται να παίξει Τετάρτη. Εντάξει, πήγε το δουσού όμως για Δευτέρα, εντάξει. Πάλι υπέρ της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτή η αναβολή. Πάμε, καλησπέρα στον επόμενο που... Άλλοι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Έφυγε ο ένας. Ο ένας είναι που δεν μιλάει. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι μας έδωσε πολλά επιθετικά φάουλ, είπε στον Τζαβέλα, Δημήτρη. 7 πήρε ο Τζαβέλας, ρεκόρ. 7 πήρε ο Τζαβέλας. Πες μου εσύ ένα που δεν ήταν από αυτά τα 7. Δεν ήταν, ρε φίλε. Είναι πονηριά, είναι επιστήμη. Το ξέρει ο άνθρωπος και καλά κάνει. Δηλαδή διώχνει την μπάλα ο αμυντικός και πέφτει στην επαφή επάνω. Και τα πήρε όλα φάουλ επιθετικά. Κοίτα πώς πέφτει στο διαιτητή. Ναι, πες μου ένα που θα ήταν ένας διαιτητής που θα ήθελε να χαρακτηριστεί αντικειμενικός που δεν θα το έδινε το φάουλ αυτό. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν μου λες μήπως. Και τα πήρε όλα. Ναι, μήπως η Παναθηναϊκή μετά το πολύ άσχημο μαρκάρισμα του Τζιόλη που θα το δίνει το πόδι στο, να το φάει στο Ζέκα ναι. Με το μαρκάρισμα που έκανε. Μήπως μετά οι Παναθηναϊκοί εκνευρίστηκαν υπερβολικά και άρχισαν να κάνουν πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Εκνευρίστηκαν γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν μπορούσαν να βάλουν ευκαιρίες. Και τα μαρκαρίσματα των Παναθηναϊκών ήταν αντιαθλητικά σχεδόν όλα τους. Ενώ των δικών μας παιχτών ήταν πάνω στις φάσεις. Διαφωνείς ή όχι. Του Κουτρουμπί, ναι, ήταν. Μία κίτρινη που πήρε και άλλη μία που πάλι σε. Πολλέ το είδε πως έπαιζε χθες. Όπως ο Τζαβέλας. Άρα μπράβο. Γιατί λοιπόν το δικό μας τον ρίχνουμε στα τάρταρα και το Λέτο τον λέμε τι παιχταράς είναι. Ο Λέτο δεν μπορεί να τρέξει τα 50 μέτρα, θα πέσει κάτω. Αν κάνει ένας πριν 50 μέτρων τώρα στην κατάσταση που είναι. Ξέρει μπάλα, αλλά επειδή δεν μπορεί να τρέξει, αρχίζει να κάνει φάουλ, να σκουντάει. Ο Μπέρκ το ίδιο. Και ο Μπέρκ δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, παιδιά. Θα μου πεις μας το κάρφωσε πάλι, έτσι. Αλλά αυτοί οι δύο παίκτες, επειδή είναι ποιοτικότατοι, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αθλητικά, παίζουν πολύ βρώμικα. Δεν ξέρω, μόνο εγώ το προσέχω αυτό. Ο Μπέρκ παίζει, σπρώχνει συνέχεια, είναι. Ο Λέτο δεν σπρώχνει. Ο Λέτο μιλάει και πολύ, είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Κουτρουμπής, δεν τι να πω, ταυλαρίδες, αυτοί όλοι είναι καθαροί, δηλαδή. Εγώ οι πιο πολλοί είναι αντιαθλητικοί αυτοί, οι Παναθηναϊκοί. Εμείς οι δικοί μας οι παίκτες λόγω και σωματότυπου δεν μπορούν κιόλας να πέσουν την αντάσταση στην μπάλα. Δεν μπορούν. Εκτός του Τζαβέλα, ας πούμε, και ποιον από τώρα. Δεν μπορούν. Όλοι είναι. Πέφτουν. Και ο Κίτσου πέφτει και ο Σκόνδρας πέφτει και καλά κάνουν. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι την προηγούμενη φορά είχα πει ότι για τα τριξίματα ότι στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ τρέξαμε πιο πολύ. Θυμάσαι που σου είχα πει. Και δεν ήξερα αν είναι κομμάτι τακτικής. Χθες δεν μπορέσαμε να το δούμε αυτό. Γιατί βγάλαμε 70 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Αλλά φάνηκε όμως ότι υπό φυσική κατάσταση είμαστε καλά. Δηλαδή ακολουθήσαμε τον Παναθηναϊκό σε όλο το μάτς. Σχεδόν δεν φάνηκε ο παίχτης παραπάνω. Έτσι. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι αυτή η κατάσταση. Και τώρα να πω και για το μέλλον αυτό που είπε κάποιος συνοπαδός μου πριν. Ότι τώρα θέλω να δω το Σαββίδι με τον Πανιώνιο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τώρα θέλω να το δω. Να είσαι καλά. Εάν δεν δω εγώ 6 πόντους με τον Πανιώνιο, θα φταίει ο πρόεδρός μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Για ποδόσφαιρα μιλάμε και για ό,τι γίνεται εντός γηπέδου. Για τον Πανιώνιο που δεν τον κερδίζει κανείς εύκολα. Είναι 2 παρά 5. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν από Αθήνα και από την πρώτη συζήτηση των τεσσάρων. Θα περιμένουμε το συμβούλιο και θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις νεότερες για ό,τι συζητηθεί και κυρίως ό,τι αποφασιστεί για τα επόμενα παιχνίδια των play-off. Κάποια μήνυματα ακόμα και στο διαδίκτυο. Φίλος αναρωτιέται, λες να φύγει ο Κοντονής με τον ανασχηματισμό. Ποιος ξέρει. Ισχυρός παράγοντας της κυβέρνησης είναι, αλλά κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα συνεχίσει να είναι. Σχετικά με το θέμα του μίσους οπαδών του ΠΑΟΚ προς παίχτες και διοικούντες του, δεν διαβάζεται το μήνυμα. Εντάξει. Από τα 23 φάουλ ήταν κάποιο που δεν ήταν, αναφέρει άλλος φίλος για τα φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να μην τα δώσει και να μην δώσει χρόνο στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις την πρόθεση ενός διαιτητή, την καταλαβαίνεις. Πλέον πρέπει να τους έχουμε μάθει όλους. Λείπει ο Ολυμπιακός από τα play-off και είναι διαφορετική κατάσταση. Εγώ αυτό ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα κρυφθούν τα play-off και διαιτησία και από σφυρίγματα. Φυσικά είναι απαράδειξη που δεν απέβαλε αυτούς που τον έβριζαν. Φυσικά, αλλά στη ροή του παιχνιδιού δεν μπορείς να πεις ότι αδίκησε τον ΠΑΟΚ ή τον έκλεισε ή τον εκνεύρισε ή τα έδινε όλα στην έδρα. Σκεφτείτε και συγκρίνετε με άλλες περιπτώσεις. Αυτά. Προς το παρόν. Έχω μια φωτογραφία την προπόνηση της ομάδας στην Αθήνα. Ποιο γήπεδο είναι αυτό? Του Εγάλεων. Ποιο είναι αυτό? Του Ατρόμητου. Όχι. Περιστέρι. Όχι. Κάτσε να δούμε ποιο γήπεδο είναι. Μπράβο, δεν γράφουμε το γήπεδο. Αυτά, συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο και τα ξαναλέμε και τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.